Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέω γρήγορα τους χορηγούς, γιατί σήμερα είναι ειδική μέρα, όπως ξέρετε. Πάντα τέτοια μέρα, κάθε χρόνο. Να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, που σε συνεργασία με την LG προσφέρουν εξαιρετικά πράγματα απόλυτης ποιότητας. Να πω ότι πλέον η LG με μία αγορά πλυντηρίου δίνει και μία δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ από τα καταστήματα αθλητικών ειδών Intersport. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, λοιπόν, σε συνεργασία με την LG. Χορηγός πρώτης ώρας είναι η Γραριοκίνηση Εσκιάδη, 473-118. Εκεί βρίσκεται ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητό σας και απαλλάσσετε και από τον βραχνά της βενζίνης. Και φυσικά, Ervandol. Μπείτε στο ervandol.gr, 217-876, για να ενημερωθείτε για αυτή την υπέροχη κρέμα που έχει φτιάξει η Σύναψης. Σήμερα, ξεμπερδεύω γρήγορα σήμερα, γιατί είναι, όπως έχω πει, ειδική μέρα. Σαν σήμερα πάντα, οι εκπομπές είναι συγκεκριμένες. Είναι το απειροελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη των 6 παιδιών που έφυγαν πρόωρα και άδικα. Ξύπνησα 6 το πρωί, πήρα το δρόμο τον μακρύ. Είχα στην πόλη η σιωπή που βασιλεύει. Τα μάτια μου έπεσαν στη γη, το δάκρυ μου έγινε κραυγή και η ψυχή μου μια απάντηση γυρεύει. Κι αν σιγήσει η φωνή σου, σ' ακούω να μου μιλάς. Μου λες στη θύρα 4 πως είσαι εσύ με μας. Μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς. Πως χαίρεσαι μαζί μας, μαζί μας και πονάς. Ξύπνησαν μέσα μου πολλά, πάνω στην πλάκα μόλις είδα το όνομά σου. Κι αν τα λουλούδια ναι ξερά, εγώ σε ξέρω και καλά. Δεν έχει σβήσει φωτιά μες στην καρδιά σου. Κι αν σιγήσει η φωνή σου, σ' ακούω να μου μιλάς. Μου λες στη θύρα 4 πως είσαι εσύ με μας. Μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς. Πως χαίρεσαι μαζί μας, μαζί μας και Κυριάκος Λαζαρίδης, 17 ετών. Χριστίνα Τσιόβα, 18 χρονών. Αναστάσιος Θέμελης, 19 χρονών. Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, 20 χρονών. Γιώργος Γκανάτσιος, 21 χρονών. Δημήτρης Ανδρεαδάκης, 25 χρονών. Είναι μια μέρα που κάθε ένας από εμάς νιώθει κόμπο στο στομάχι. Όποια ομάδα και αν υποστηρίζετε εκεί πέρα έξω, είναι μια μέρα ξεχωριστή. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1999,
τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 4:30 τα ξημερώματα η ζωή για 6 ανθρώπους που λάτρευαν αυτήν την ομάδα, 6 νέους ανθρώπους, τελείωσε μέσα σε ένα πούλμαν στα Τέμπη. Τα 6 αετόπουλα έφυγαν πληρώνοντας την αγάπη, την απεριόριστη αγάπη για την ομάδα που τους είχε φέρει σε αυτό το σημείο. Είχαν βρεθεί νωρίτερα σε εξέδες του ΟΑΚΑ για έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό και έφυγαν με το χαμόγελο στα χείλη για να γυρίσουν στα σπίτια τους έχοντας δει την αγαπημένη τους ομάδα, χωρίς να φαντάζονται φυσικά ότι τους είχε στήσει καρτέρι ο Χάρος. 2 χιλιόμετρα μακριά από τα διόδια των Τεμπών, το διόροφο πούλμαν της εταιρείας Relax Travel, που μετέφερε 77 ψυχές, 77 παοξάκια, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι. Ο λόγος σύγκρουσης ήταν επειδή το πούλμαν προσπάθησε να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα. Ξέρετε το σημείο εκείνο, ξέρετε πόσο στενός είναι ο δρόμος, ξέρετε πόσο ακατάλληλος είναι για προσπέραση. Στην προσπάθεια λοιπόν να προσπεράσει το πούλμαν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κατευθυνόταν προς τη Λάρισα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το λεωφορείο και να πέσει ένα χαντάκι σε μια χαράδρα 8 μέτρων με τραγικό απολογισμό το θάνατο των 6 νεαρών παιδιών και του οδηγού. Από τα συντρίμια ανασύρθηκαν νεκροί ο Χαράλαμπος, ο Δημήτρης, η Χριστίνα, ο Αναστάσης, ο Γιώργος, ο Κυριάκος και ο οδηγός του φορτηγού, ο Αστέριος Αξιώτης, 68 ετών. Τα 6 παοξάκια ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟ Κορδελιού. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκαν άλλοι 33 φιλαθλοί, οι οποίοι διακομίστηκαν τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Δεν είχαν κάτι σοβαρό και βγήκαν μετά από λίγες ώρες. Μετά την τραγωδία έγινε γνωστό, και εδώ είναι το απίστευτο, ότι ο οδηγός του πούλμαν είχε αλλάξει, καθώς ο Βελεστίνο έγινε στάση και έτσι οδηγούσε ο 19χρονος γιος, που τότε ήταν φαντάρος. Έδωσαν δηλαδή την τύχη, τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων, των 77 ανθρώπων, στα χέρια ενός άπειρου 19χρονου. Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό δεν ξεχνιέται. Εγώ λέω κάθε φορά ότι εμείς τα θυμόμαστε αυτά τα παιδιά σαν σήμερα πάντα. Ο πόνος όμως που υπάρχει για την απώλεια είναι παντοτινός, είναι ανεξίτηλος, είναι σημάδι μέσα στην ψυχή που δεν σβήνει ποτέ για τις οικογένειες αυτών των παιδιών. Και πάντοτε έχουν να σκέφτονται πώς θα ήταν σήμερα το παιδί μου. Τι θα είχε κάνει σήμερα η κόρη μου, τι θα είχε κάνει σήμερα ο γιος μου. Θα είχε μεγαλώσει, θα είχε κάνει μια ωραία ζωή, θα εξακολουθούσε να έχει τη λατρεία για τα 4 γράμματα, αλλά θα είχε κάνει οικογένεια, θα είχε κάνει παιδιά. Θα είχε κάνει αυτά όλα που είναι ο προορισμός ενός ανθρώπου όταν έχει μια φυσιολογική ζωή. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον φίλο μας τον Πέτρο, ο οποίος ήταν μέσα σε εκείνο το πούλμαν της συφοράς. Αδερφός και φίλος ο Πέτρος, τώρα δουλεύει στην μπουτίκ με όλη του την καρδιά και με όλη την ψυχή, και κάποια στιγμή που συζητήσαμε σε κουβέντες που είναι εκτός ραδιοφωνικού αέρα, μου είπε: αδερφέ μου, από τότε όλα τα πράγματα τα είδα διαφορετικά. Όλα. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία μαζί του. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των ανθρώπων, των παιδιών που ήταν μέσα στο πούλμαν. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά που ήταν σε εκείνο το λεωφορείο το κουβαλούν αυτό το πράγμα μέσα τους μέχρι να κλείσουν τα δικά τους μάτια. Δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Δεν είναι απλά μια στιγμή δυσάρεστη. Αφήνει σημάδι μέσα στην ψυχή που δεν σβήνεται όσο και να περάσουν τα χρόνια. Και ας έχουν περάσει τώρα 18 χρόνια.
Οι μαρτυρίες των παιδιών μέσα στο λεωφορείο ήταν συγκλονιστικές. Κοιμόμασταν όλοι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Μόλις δεραπάρει στο λεωφορείο, ξυπνήσαμε. Προσπαθήσαμε να συνειδητοποιήσουμε που έχουμε βρεθεί, τι γίνεται. Μετά είδαμε τα συντρίμια από το φορτηγάκι. Κάποιοι είχαμε αλλάξει θέσεις λίγη ώρα πριν με τα παιδιά που έφυγαν. Ένας άλλος από τα παιδιά, ένα άλλο από τα παιδιά είπε: δεν μπορέσαμε, όσοι τουλάχιστον ήμασταν στον επάνω όροφο, να δούμε τίποτα, ούτε ποιος οδηγούσε. Ακούσαμε μόνο ότι οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη. Ο πρόεδρος συνδέσμου του ΠΑΟΚ διοικητηρίου τότε, Ιορδάνης Μελετλίδης, που είχε ταξιδέψει άπειρες φορές στην Αθήνα, είπε μια κουβέντα πολύ σημαντική που μπορεί να έχει αλλάξει τη μοίρα αυτών των παιδιών. Όταν γυρίζαμε από την Αθήνα, δεν μας άφηναν να σταματήσουμε πουθενά για ξεκούραση. Λες και ήταν εγκληματίες τα παιδιά που ήταν μέσα στο πούλμαν. Να περάσουν από παντού χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Πώς μπορεί ένας οδηγός να οδηγήσει 500 χιλιόμετρα χωρίς ξεκούραση? Ειδικά τέτοιες ώρες, μιλάμε για ξημερώματα. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος να κοιμηθεί, να κλείσουν τα μάτια του και να πάρει στην κόλαση να πούν πόσες ψυχές? Είναι θαύμα, είπε ο Ιορδάνης Μελετλίδης τότε, που δεν θρηνήσαμε και άλλα θύματα εδώ και τόσα χρόνια. Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα. Υπάρχει το στιχάκι, υπάρχει στροφή, έχει γραφτεί καταρχήν αυτό το τόσο δυνατό κομμάτι, το οποίο απεικονίζει με νότες και ήχους όλο το σκηνικό. Δεν τον μπορείς των αδερφών κακία να κρατήσεις, γιατί ζωή επέλεξε νωρίς να τους αφήσει. Κλάψε δικέφαλα ετέ και πέτα εκεί κοντά τους. Άνοιξε πάλι τα φτερά, κάντα φτερά δικά τους. Όταν διαβείς το δρόμο τους, δικέφαλε σταμάτα. Χαιρέτα τους μου κύστερα, συνέχισε τη στράτα. Χαιρέτα τους μου κύστερα, συνέχισε τη στράτα. Μπορεί να πήγαν κάπου αλλού, μα όλο εδώ γυρνάνε. Κατήργησαν τα σύνορα, μαζί μας τραγουδάνε. Δεν μας αφήσανε ποτέ, δεν θέλουν να είμαστε μόνοι. Όλοι μαζί για σένανε, φωνάζουνε ακόμη. Σαν να τους δεις να φεύγουνε, δικέφαλε θυμίσου, πόσες βραδιές περάσαμε εσύ και εγώ μαζί τους. Πόσες βραδιές περάσαμε εσύ και εγώ μαζί τους. Από τα πολλά στιχάκια, από τα πολλά ποίηματα που έχουν γραφτεί για τα παιδιά αυτά. Ξαναλέω, ο πόνος είναι στο τραπέζι που υπάρχει ακόμα η καινή καρέκλα. Σε ένα παιδικό δωμάτιο, σε ένα εφηβικό δωμάτιο που είναι άδειο από τότε. Με απείραχτα τα κασκόλ, τα λάβαρα, τις φωτογραφίες. Μια καινή θέση στο πούλμαν της επόμενης, της μεθεπόμενης, της μεθεμεθεπόμενης εκδρομής. Μια καινή θέση. Μια καινή θέση στο γήπεδο. Σε ένα καρεκλάκι στην Τούμπα. Στο ναό. Τα παιδιά φυσικά δεν γυρίζουν πίσω. Όμως είναι το απειροελάχιστο καθήκον μας, όλων όσων ζούμε και αναπνέουμε για αυτή την ομάδα, και να τα θυμόμαστε και να λέμε και στους μικρότερους τι είχε συμβεί τότε και να το λέμε και στα παιδιά μας αύριο, μεθαύριο, όταν καταλαβαίνουν, και στα εγγόνια μας. Είναι κατανοητό ότι ο ανθρώπινος πόνος όταν φεύγει ένα νέο παιδί δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ο ανθρώπινος πόνος, ειδικά του γονιού, όταν διαταράσσεται η κανονική ροή των πραγμάτων, όταν έρχεται ανατροπή στη φύση, το φυσιολογικό είναι ο μικρός να μεγαλώσει, να γεράσει, να κάνει παιδιά, να κάνει εγγόνια και τότε να έχει έρθει η ώρα του για να φύγει από τη ζωή, έχοντας εκπληρώσει κάποια από αυτά που θα ήθελε. Έχοντας αφήσει όμως πίσω του παιδιά, εγγόνια, μακάρι και δυσέγγωνα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Όταν λοιπόν έρχεται μια τόσο απότομη και βία ανατροπή, που μάλιστα δεν προέρχεται ίσως από κάποια ασθένεια, που και εκεί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και εκεί είναι πάρα πολύ επίπονο και εκεί είναι άδικο, να λες γιατί να φεύγει αυτό το νέο παιδί,
Τι έφταιξε? Ψάχνεις να βρεις τρόπο να εξηγήσεις. Δεν έχει λογική. Τουλάχιστον, μέσα εισαγωγικά τουλάχιστον, εκεί είσαι προετοιμασμένος για κάτι που θα γίνει. Εδώ όμως κόβεται απότομα το νήμα της ζωής τόσο βάρβαρα, τόσο άγρια, που δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις. Λες, δεν γίνεται αυτό. Κάπου έφυγαν αυτά τα παιδιά και θα τα ξαναδούμε. Και το λέω γενικά, όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος μέσα από ένα τροχαίο, μέσα από ένα τέτοιο τραγικό συμβάν. Έρχεται ο νους και θολώνει. Λες, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έγινε. Και όσοι έχετε χάσει κάποιον άνθρωπο έτσι απότομα, όταν έφυγε άνθρωπος που δεν ήταν η ώρα του να φύγει, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην πω εσαΐ, παραμένει αυτή η απορία. Πώς μπορεί να διασαλεύθηκε η τάξη στη φύση? Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να έχει γίνει έτσι ξαφνικά? Και να θάβει ο γονιός το παιδί. Και όχι το παιδί το γονιό. Και όχι το παιδί τον παππού ή τη γιαγιά. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, μένεις αποσβολωμένος. Δεν υπάρχουν λόγια να το εκφράσεις. Αυτά τα παιδιά που πολλοί κόσμος δεν τα ήξερε, έγιναν συγγενείς όλων μας. Τα μνημονεύουμε συνέχεια, τα θυμόμαστε συνέχεια. Και σε φάσεις εκτός της σημερινής και σε στιγμιότυπα της ζωής εκτός της σημερινής ημέρας. Λένε ότι πραγματικά ξεχνάς κάποιον ή κάποιος πεθαίνει ή φεύγει όταν οριστικά τον έχεις. Δεν τον αναφέρεις, δεν τον μνημονεύεις, δεν τον φέρνεις στη σκέψη σου. Τότε, ναι. Αυτά τα παιδιά δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Τους πήρε η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Και αν σε κάποιους ακούγεται υπερβολικό, εκεί ήταν για τον ΠΑΟΚ, ταξίδεψαν. Κάποια άλλαξαν τελευταία στιγμή πούλμαν, γιατί τα δικά τους πούλμαν ήταν γεμάτα. Κάποια άλλαξαν θέση τελευταία στιγμή. Ήταν γραφτό. Ήταν γραφτό να φύγουν έτσι. Πόσες φορές μία απόφαση τη στιγμής που μπορεί να είναι τυχαία δεν αλλάζει όλο το μέλλον? Εδώ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ήταν να φύγουν αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί, όπως ακούσατε, έγιναν τραγικά λάθη. Τραγικά λάθη. Για να φτάσουμε σε αυτό. Σε αυτό το συμβάν που σημαδεύει για πάντα. Είναι η πιο μαύρη, η πιο σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου μας. Είναι μια κοιλίδα πέρα από αγωνιστικά, πέρα από χαμένους τίτλους ή χαμένα κύπελα ή πράγματα που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε. Είναι όμως αθάνατη και αλυσμόνητη. Αθάνατη και αλυσμόνητη. Την Κυριακή η ομάδα θα είναι σύσσωμη εκεί για το μνημόσυνο, γιατί είδα κάποιοι να περάσαν από τη Λάρισα, δεν σταματήσανε. Okay. Θυμίζουμε ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλου σταμάτησαν εκεί, έβαλαν το κύπελο πάνω στο μνημείο οι παίκτες και το μοιράστηκαν μέσα εισαγωγικά όλα αυτά με τα έξι αετόπουλα. Την Κυριακή η ομάδα θα είναι εκεί σύσσωμη και πολλοί κόσμος φυσικά να τιμήσει τη μνήμη αυτών των παιδιών. Έχει μεταφερθεί, όπως ξέρετε, μετά την αλλαγή του δρόμου, μεταφέρθηκε το μνημείο σε ένα σημείο που φαίνεται και από το δρόμο πλέον. Γιατί παλιά έπρεπε, θυμάστε, δεν φαινόταν από το δρόμο που οδηγούσε στην Αθήνα, τον Διεθνή που λέγανε παλιά. Τώρα είναι σε ένα υπερυψωμένο σημείο, υπάρχει ένας ιερέας που πηγαίνει και φροντίζει τα παιδιά, που βάζει το καντιλάκι να καίει, που καθαρίζει το μνημείο, που συγκινητικός. Εκεί από την περιοχή, ντόπιος.
Αυτά δεν έχουν ομάδα, παιδιά. Αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε λάβαρο, ούτε έμβλημα. Αυτά είναι πέρα από ομάδες. Γι' αυτό και κάθε φορά υπάρχουν και στεφάνια και από άλλους οπαδούς. Θα μπορούσε να είναι παιδιά μιας άλλης ομάδας. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο πούλμαν. Τα ίδια θα λέγαμε, πιστέψτε με. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει διαχωρισμός όταν φεύγουν άνθρωποι. Όπως και τα άλλα δύο παιδιά που κάηκαν στο αυτοκίνητο, άλλη εποχή. Όπως τόσοι και τόσοι που έφυγαν, χωρίς να είναι η ώρα τους να φύγουν. Και πιο πρόσφατα και πιο παλιά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον φίλο μας τον Πέτρο. Σήμερα λοιπόν είναι ξεχωριστή μέρα. Μέρα μνήμης. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Ζήτω, όπα και τα λοιπά. Τραγουδάκια από αύριο πάλι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, άκουσα αυτό που είπα την Κυριακή. Γεια σου Θοδωρή Ανδρούτσε, γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο φίλος μας ο Πέτρος ο Καρίδας, αδερφός πρώτα απ' όλα. Ένα από τα παιδιά που με χαμόγελο σας εξυπηρετούν στην μπουτίκ εδώ και πολλά χρόνια. Με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουν, μεγάλη αγάπη για το ΠΑΟΚ, για τα τέσσερα γράμματα που εκείνη την αποφράδα μέρα ήταν μέσα στο πούλμαν. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου Κωστή. Γεια σου φίλε μου. Όσο καλή και αν είναι η σημερινή ημέρα. Σήμερα θυμόμαστε τα παιδιά. Όχι μόνο Χαιρό, σήμερα. Κώστα, το χρώμα της ομάδας μας που όλοι αγαπάμε είναι το άσπρο και το μαύρο. Σήμερα είναι το μαύρο. Που αντιπροσωπεύει το μαύρο. Το μαύρο που έχει μπει για το πένθος. Ήσουν σε εκείνη την εκδρομή. Πες μας λίγο, έτσι αν θυμηθείς λίγο, με πολύ είπες, προσοχή, χωρίς να θελήσουμε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ναι. Γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα. Είπες στον πρόλογο σου ότι κάποιες τελευταίες στιγμές αλλάζεις απόφαση και σου αλλάζει όλη σου τη ζωή. Εγώ δεν ξεχάσω, επειδή δεν ήμουν μέλος της Σουηδίας μου, κορδελιού μου της Νεάπολης, τελευταία στιγμή αποφάσισα να κατέβω στην εκδρομή και δεν είχε εισιτήρια ο τότε σύνδεσμος. Μετά πήγα στους Μακεδόνες, στους συγχωρημένους, στους ΖΕΖΕ, μέσα λέει αυτό στο λεωφορείο. Ναι. Ήταν δύο φίλοι μου, λέει, φίλοι, και εμείς θέση. Γεμάτη, μόνο στο κορδελιό έχει θέση και έτσι πήγαμε με το λεωφορείο στο κορδελιό. Τι να πω, Κωστή, οι στιγμές είναι χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά μας. Είδα τα μάτια μου και η ψυχή μου πράγματα που μέχρι να πεθάνω, μέχρι να φύγω από τη ζωή, δεν φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου. Και επειδή ήμουν και στο πάνω όροφο του λεωφορείου, είχα τα μάτια μου ανοιχτά και καταλαβαίνεις ότι οι στιγμές εκείνες ήταν τόσο έντονες, τόσο δυνατές που είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Τότε ήμουν 18 χρόνο παιδί να τις ξεχάσω. Δεν κοιμόσουν εσύ. Όχι, δεν περιγράφεται αυτό το εκείνο το μισάρο μέχρι να με εγκλωβιστώ από το λεωφορείο. Μέχρι να καταλάβουμε, να συμβούμε, να μετρήσουμε τις απώλειες, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την τοπενοδύνη, τη λύπη, την πίκρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όσοι ήμασταν μέσα και καμιά φορά συγκεντρωνόμαστε, βρισκόμαστε, όλοι μας λέμε ότι οι στιγμές αυτές είναι χαραγμένες μέχρι να πεθάνουμε, μέχρι να σβήσουμε, να κλείσουμε τα μάτια μας. Ότι δεν πρόκειται ούτε δευτερόλεπτο να ξεχάσουμε. Μ' ακούς? Σ' ακούω και δεν θέλω να σε διακόψω. Τι να πω. Δηλαδή έξι νέα παιδιά, δηλαδή, που πήγαν για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Μπορεί να ήταν μια εκδρομή με ένα σχολείο, με ένα λύκειο, να φεύγουν τόσο άδικα, ναι. Για μια λάθος απόφαση. Εύχομαι όχι μόνο από του ΠΑΟΚ, όλοι οπαδοί του Ολυμπιακού, του Άρη που μπορεί να μας χωρίζουν 90 λεπτά, αλλά τέτοια τραγωδία, γιατί δεν ξεχνάτε ότι κάποιες μητέρες το πρωί, κάποιες μανάδες 6 ώρα 7 περιμέναν τα παιδιά τους να γυρίσουν. Και τελικά δεν γυρίσανε ποτέ, γιατί έτσι δυστυχώς ήταν κάθε ο Θεός. Τι να πω, εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που θρυνούμε θύματα είτε από βία στα γήπεδα είτε από τροχιά, γιατί είναι άδικο 6 νέα παιδιά να φεύγουν. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τόσο άδικο που περάσανε 18 χρόνια και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα η φλόγα είναι τόσο δυνατή που κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Φυσικά.
Φυσικά. Απλά εσείς που το ζήσατε και ήσασταν εκεί, το κουβαλάτε μέσα σας περισσότερο από τον κάθε έναν. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να είστε εσείς στη θέση των παιδιών. Έτσι, μάλιστα, συζητούσαμε κάποια στιγμή ότι αλλάξατε θέσεις. Να φανταστείς, Κωστή, ότι ο Γκανάτσιος και ο Λαζαρίδης ήταν καθόταν ακριβώς δίπλα μου στο αριστερό μου χέρι και τα συζητούσαμε. Γνωριστήκαμε στο λεωφορείο, δηλαδή φατσικώς τα γνώριζα τα παιδιά και γνωριστήκαμε στο λεωφορείο. Και δηλαδή όταν φύγαμε από το ΆΚΑ με το χαμόγελο, τότε είχαμε και καλή ομάδα, είχαμε και προσδοκίες από την ομάδα να πάμε κάτι καλύτερο. Είχε έρθει και το 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Με Νάγκμπε. Δηλαδή έξω, ναι, με τον Νάγκμπε. Δηλαδή έξω από το κλίμα από το ΆΚΑ ήταν το... Ο κόσμος ήταν χαρούμενο με το χαμόγελο στα χείλη. Και άμα έλεγε κάποιος ότι παιδιά, άμα ξέρετε τι σας περιμένει, 6 ώρες δεν τον πίστευες. Δηλαδή έλεγες ότι το κλίμα ήταν τόσο πανηγυρικό που δεν μπορείς να φανταστείς τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή δεν αμυθόμε στο λεωφορείο με χαμόγελα. Αγκαλιασμένοι, πανηγυρίζαμε. Δηλαδή στιγμές πολύ δυνατές, πολύ έντονες, Κώστα. Πέτρο, εσύ ξέρεις τι έχεις ζήσει, εμείς απλά μιλάμε κάθε φορά για αυτό το συμβάν, με πόνο για ό,τι έγινε. Και θέλω να σε διακόψω να κάνω και μια παρέμβαση. Παιδιά, όταν ήμουν μικρός, πρώτο τροχαίο στα Τέμπη, φωνάζαμε και εμείς τότε για τον Ολυμπιακό ένα σύνθημα. Δεν ήταν κάποιοι άλλοι οπαδοί μας φωνάζανε. Δεν υπάρχει. Καταλάβαμε δηλαδή πόσο μικρό ή πόσο λάθος σκεφτόμαστε όλοι. Ο τυφλός φανατισμός. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ούτε καν σαν κουβέντα. Ούτε καν σαν κουβέντα. Το έχω πει πολλές φορές. Μετά το τροχαίο, όπως είπες και εσύ, άλλαξα πολλά πράγματα. Δηλαδή, καθόμασταν και εμείς βρίζαμε το παδού του Ολυμπιακού. Μετά, σε άλλα γήπεδα μας βρίζανε εμάς τους δικούς μας τους νεκρούς. Και έλεγα, παιδιά, δεν υπάρχει είναι κάτι, ένα κάτι, είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο χαμηλά, δεν μπορεί να πέσει κάποιος. Άστο. Τι να συζητάμε τώρα, δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Καν. Και θα ήθελα μια θερμή παράκληση ότι τη μνήμη των παιδιών αυτών αντιτιμάμε όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή είναι η μέρα, ακριβώς, είναι η τέταρτη δεκάδα, η 4 Οκτωβρίου, να ξέρετε παιδιά ότι και σήμερα αν ζούσαν αυτοί πάλι θα ήταν δίπλα μας, να φωνάζανε, να πηγαίναμε στις εκδρομές μας, να στηρίζαμε την ομάδα μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο σήμερα τους θυμόμαστε και τις άλλες μέρες. Και όποιος φυρνάει από εκεί, μία κόρνα, ένα κεράκι. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας. Σήμερα κάντε, είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε στο Θεό, σταθείτε κάπου, ανάψτε ένα κερί σε αυτά τα παιδιά. Μπείτε σε ένα εξοκλήσι, μπείτε σε μια εκκλησία, ανάψτε ένα κερί, κάντε ένα σταυρό. Για αυτά τα παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωστή, σε ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους τέτοιες τραγωδίες να μην ξαναζήσει ποτέ καμιά ομάδα, κανένα σπίτι, καμιά οικογένεια. Παιδί, είναι κάτι το οποίο δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο. Ακόμα και στο χειρότερο μας εχθρό, όπως είπες, ένα πρωτάθλημα χάνεται, μια πρόκριση μπορεί να καθεί από λάθος. Αυτά τα παιδιά όμως δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω για να δουν τον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρεύονται. Δυστυχώς, ένα πρωτάθλημα μπορεί να χαθεί. Ένα γκολ, ένα δοκάρι και έξω να χαθεί ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα. Κάτι. Φυσικά. Η ζωή όμως τα παιδιά δεν γυρίζουν. Δεν γυρίζουν. Έτσι είναι. Δεν γυρίζουν. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε πάντα καλά. Γεια σου, Πετράν. Γεια σου, Πετράν. Αδέρφια, ζείτε. Αυτές οι δύο λέξεις βρίσκονται στα χείλη μας πάντοτε. Η ημερομηνία αυτή από φράδα χαραγμένη ανεξίτηλα, επάνω στη φανέλα, επάνω στο γιακά της εμφάνισης ομάδας, επάνω σε μνημεία, επάνω στην ψυχή μας. Το να πούμε πάλι δύναμη, κουράγιο στους γονιούς, στους ανθρώπους, είναι το ελάχιστο. Αυτό μόνο που μπορεί να είναι μια, ξαναλέω, ελάχιστη παρηγοριά είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Σήμερα από εμάς, αύριο από τα παιδιά μας, μεθαύριο από τα εγγόνια μας. Αθάνατοι. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-888 να σας πω και τι δώρα δίνουμε. Σήμερα δεν ήθελα να πω παραπάνω για τους χορηγούς στην αρχή, μόνο μια τυπική αναφορά. Και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Εδώ είμαστε. Ανοιχτές γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Το δώρο της LG θα το δώσουμε αύριο. Δεν θέλω σήμερα. Αύριο. Από την Electronet και από την LG. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είναι φυσικά η Climart. Στη Γραβιά 67, ό,τι θέλετε σε κλιματισμό. Χρόνια εμπειρίας από τον Κωνσταντίνο Κιωσέ με κλιματισμό Daikin. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας.
Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα, έλα, Κωνσταντίνε μου. Τι έγινε, αγόρι μου, καλά είσαι. Εδώ είμαστε. Σήμερα δεν είναι κανένας καλά, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, μίλησε ο Πέτρος, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εμείς. Ένα παιδί που ήταν μέσα στα πράγματα, μέσα στο λεωφορείο. Θα σταθώ κάτι που είπες για τον Ιορδάνη. Όταν ένα λεωφορείο φεύγει και κάνει 6-7 ώρες, 8 μονοκοπανιές, αυτή δυστυχώς είναι η αντιμετώπιση. Κάποια στιγμή θα γίνει το λάθος πως δεν άντεξε ο άλλος, έβαλε έναν άπειρο άνθρωπο, έγινε και μια τελείωση. Δυστυχώς. Τώρα εμείς, το μόνο που έχουμε είναι να τα θυμόμαστε αυτά τα παλικάρια. Φυσικά οι οικογένειες έχουν το μεγάλο πρόβλημα χωρίς. Όποιονες πείτε και γιατί αυτός ξέρει τι γίνεται πραγματικά. Εγώ έτυχε πολλές φορές ανάψει. Για 4 χρόνια που ήμασταν στο Βόλο, το 6 μέχρι το 10, συνέχεια. Όποτε πήγαινα, αυτό που λένε όλοι ρε παιδί μου, πιάνονταν η ψυχή σου και αυτιά σου. Τι να πεις. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά σήμερα δεν είναι για να λέμε για αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Μόνο που έχω να πω είναι υπομονή να κάνω λίγο. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε τα αγωνιστικά και για τον τύπο αυτόν που προκαλεί τον Κολοτούμπα, τον μεγαλύτερο Κολοτούμπα της Ελλάδας. Ας μην βάλουμε ούτε ψεγάδι σήμερα στη μνήμη των παιδιών, δεν θέλω. Αύριο εδώ θα είμαστε, παιδιά, να πούμε όλα όσα θέλετε. Κωστάκη, να σε πω μια φορά που σταμάτησε με τη μάνα μου, κύριε Αγαφίλη. Και λέω πάρε ρε μάνα, κάνα κερί, κάνα λίγο λαδάκι, θα πάμε κάπου, θα σταματήσουμε. Δεν ήξερε η μάνα μου, αφού την εξήγησα, σταματούμε. Μόλις άρχισε να λέει εκεί πέρα, αχ, τα παιδάκια καροκαμένες οι μανούλες, ξέρεις αυτά που λένε οι γυναίκες. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι κοστί να φύγουμε, να τρέχουν τα κλάματα, να μην μπορούν να συνέλθουν. Πρωτοφανές. Ντρεπόμουν κιόλας. Γυρίζει μια φορά, μια δόση η χεραγαθήνη, πιάνει τη χέρια, λέει, μην ντρέπεσαι παιδάκι. Θα γυρίσω από την άλλη μεριά. Λέει, καταλαβαίνω. Λέω, ρε μάνα, αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν ποτέ να γυρίσουν στο στράτο. Είμαι συγκινημένος, όποτε τα βλέπω εδώ πέρα, ξέρεις. Άστα να πάνε. Τι να πω. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, ζούμουσο. Σε φιλώ. Να μην συμβεί σε κανέναν αυτό το πράγμα. Δυστυχώς χάνουμε κάθε μέρα παιδιά. Είμαι στο νοσοκομείο και βλέπω πράγματα από απερισκεψίες. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σε όλους, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τα δύο γάτια της μοίρας. Λοιπόν. Θα μπορούσα να μην πάρω καθόλου, αλλά είναι τέτοια ημέρα σήμερα που είναι ανθρώπινη και όλοι είμαστε ίδιοι. Το μόνο που έχω να πω είναι αθάνατη και επειδή κάθε μέρα πάω και ανάβω κερί, σήμερα τα κεριά θα είναι δύο. Κωνσταντίνε, ναι. Κατάλαβα ποιος είμαι. Σε κατάλαβα, ναι. Λοιπόν. Φίλε μου, δεν έχω να πω λόγια, στεναχωρήθηκα σαν να είμαι ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μπορούσα, είπα να μην πάρω τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με ομάδες, να ξέρεις, το ίδιο θα λέγαμε και αν ήταν παιδιά από άλλη ομάδα. Παλικάρι μου, θα μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο γιατί πέρασε ο Μπάι. Αλλά όλοι είμαστε ίδιοι σε τέτοιες στιγμές. Φυσικά, εντάξει? Φυσικά. Λοιπόν, και θα πω και ένα τελευταίο που είναι εκτός, μην ασχολείστε με τον Κουλουτούμπα, τον κάνετε φίρμα. Αυτό θέλει και αυτός. Έγινε. Α. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σήμερα είναι η ειδική μέρα αφιερωμένη, το απειροελάχιστο, το ξαναλέω. Όλο το χρόνο θυμόμαστε, όλα τα χρόνια σκεφτόμαστε, παιδιά. Σήμερα όμως είναι η μέρα μαύρης μνήμης. Καλημέρα. Ναι. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη και αποκτά και ιδιαίτερη σημασία το ζουμουσού μας. Φυσικά. Εγώ, Κωστή μου, θα γυρίσω 1973 και θα ευχηθώ, γι' αυτό και θα το πω αυτό, στις οικογένειες καταρχήν, στους πιο ευαίσθητους, καλή δύναμη και να το ξεπερνούν και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τα παιδιά. 1973 σκοτώνεται σε τροχαίο το φιλαράκι 17χρονο και η μητέρα ενώ κάνει άλλο παιδάκι παρά τα αυτά σε μια πενταετία σβήνει. Δεν είναι η απόλυτη καταστροφή
Καλή δύναμη στους μανάδες. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Μένιο, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι, το παιδί που άκουσες πριν, Παναγιώτη, επειδή με ρωτάς το μήνυμα, είναι ο Πέτρος Καρίδας. Ήταν μέσα στο πούλμαν. Ο Πέτρος που βγάλαμε πριν. Ήταν μέσα σε εκείνο το τραγικό λεωφορείο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Κώστα, εγώ είμαι. Εσύ. Το όνομά σου? Το όνομά μου είναι Άγγελος, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, αν και τα έχουμε πει διαζώσεις αρκετές φορές. Είμαι πολιτής, βρίσκομαι τώρα στον δρόμο για Λάρισα. Ναι. Και ήθελα να σου πω κάτι, ρε Κώστα, που με θλίβει, ότι περνώντας από εκεί δεν έχουν δώσει το όνομα σε μια σύραγγα για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Το είχαμε πει και τότε που έγινε. Ήτανε τρομερή παράληψη και ατόπιμα σοβαρό. Σοβαρότατο. Ναι, δώσανε σε άλλους και άλλους. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δώσανε και στα άλλα τα παιδιά που είχαν χαθεί. Δικαιότατα. Εννοείται. Νομίζω ότι δικαιούνται και τα παιδιά αυτά. Εννοείται ότι δεν αναφερόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, ότι δόθηκαν σε κάποιους άλλους ονόματα. Φυσικά, το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Όφυλαν όμως το ελαχιστότατο, το ελαχιστότατο σε αυτές τις έξι ψυχές. Εντάξει, οκ, εμάς δεν αλλάζει κάτι μέσα μας, για εμάς. Αλλά για τον κόσμο που θα ρωτούσε και θα μάθαινε, που δεν ξέρει, που δεν ανήκει στην οικογένειά μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λίγη σημασία έχει μέσα εισαγωγικά το τυπικό του πράγματος. Η ουσία είναι να μην ξεχνάμε αυτά τα παιδιά. Κάθε φορά που περνάω από εκεί νιώθω ένα σφίξιμο, ένα κόμπο, επειδή ο πατέρας μου είναι από την Αργολίδα. Την έχω κάνει χιλιάδες φορές τη διαδρομή. Κάθε καλοκαίρι, πολλές φορές και Χριστούγεννα, περνάω συνέχεια από εκεί. Λοιπόν, και είναι ο ίδιος κόμπος. Με πιάνει, ρε παιδί μου, μια ναυτία, ένα πράγμα μέσα μου που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Και φυσικά το γιατί που είναι κάθε φορά. Ναι, κάθε και φορά. Εγώ Κωστέρωτα πλησιάζω το σημείο και ήδη νιώθω κάπως, ας πούμε. Αλλά με θλίβει το γεγονός αυτό ότι δεν βλέπω τα ονόματα των παιδιών στη σύραγγα. Με θλίβει. Ναι. Δεν το... Είναι παράληψη σοβαρή. Ατόπιμα. Ατόπιμα. Σφάλμα. Δεν το συζητώ. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλό δρόμο. Καλημέρα. Προσοχή εσείς που είστε με τα αυτοκίνητα συνέχεια έξω. Πολιτές και βγαίνετε εκτός έδρας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνουμε, τι να πεις και τι να κάνεις για τη σημερινή ημέρα. Το μόνο που εύχομαι να έχει κουράγιο ο φίλος μας ο Πέτρος, γιατί είναι πέρασε από μεγάλη δοκιμασία, πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία. Είδε το χάρο μπροστά του και την σκαπούλα. Μεγάλη δύναμη και μπράβο του που μπόρεσε και το ξεπέρασε αυτό το πράγμα και αν το έχει ξεπεράσει. Ό,τι και να πεις για τα παιδιά που χαθήκανε, ό,τι και να πεις δεν λέγεται. Δεν υπάρχει κάτι για να καταλήξεις κάπου. Κουράγιο στους γονείς. Τέτοιο πράγμα ξανά σε κανένα μην συμβεί. Όταν χάνεις το παιδί σου είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις. Και πάλι κουράγιο σε όλους μας, κουράγιο στους γονείς και δεν πρόκειται αυτά τα παιδιά να ξεχαστούν ποτέ, γιατί ήταν νέα παιδιά και όταν φεύγει ένα νέο παιδί είναι το χειρότερο που υπάρχει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, φίλε μου Κώστα. Τα λέμε αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Σεβαστείτε σήμερα θερμή παράκληση, γιατί βλέπω και στα μηνύματα όλα είναι στο ίδιο ύφος. Αύριο θα ζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ειδικά σήμερα να μιλήσουμε για τον Κούγια, δηλαδή πραγματικά θα λερώσουμε το στόμα μας και δεν θέλω να χάσουμε ούτε λίγη από την ενέργειά μας. Θέλω να μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά σήμερα. Αφήστε τον. Αυτός ο οποίος τη μία μέρα είπε αυτό και την άλλη είπε δεν πουλάω. Δηλαδή πραγματικά, ειδικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ειδικά. Από αύριο θα πούμε ό,τι θέλετε. Τον περάσαμε πριονοκορδέλα τη Δευτέρα, θα το κάνουμε και αύριο. Δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό, κανένα πρόβλημα, καμία δέσμευση. Καμία, δεν υπάρχει ποτέ ούτε γραμμή, ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Το ξέρετε πολύ καλά όσοι ακούτε χρόνια. Λοιπόν, και από αύριο θα πούμε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Χωρίς να σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε ξεχάσει τα παιδιά. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τα θυμόμαστε μόνο σήμερα. Αλλά θα μπούμε σε μια άλλη ροή από αύριο. Σήμερα αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο κατάκτηση.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια αποφράδα μέρα για μένα. Είχα την τύχη, έχω φίλο τον Τάσο τον Παπαγιωάννου και έχω την τύχη να τον έχω φίλο. Θα θέλω να φωθούμε σε ένα άτομο ακόμα, το οποίο ήταν μέσα σε εκείνο το πούλμαν και έχει χαραχτεί. Ο Τάσος ήταν, ο Τάσος ήταν μέσα στο πούλμαν? Όχι, ο Τάσος δεν ήταν. Ναι. Ο Τάσος Λαχαναγορά μιλάμε τώρα, ο Τάσος, έτσι. Ναι, 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 ναι. Παπαγιωάννου. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Πάπη τον Τζολακίδη μιλάω. Ναι, φυσικά. Γνώρισε και τη μητέρα, γνώρισε και τον αδερφό, ήρθε στις αιμοδοσίες. Ένα παιδί το οποίο δεν έχασε τη ζωή του, αλλά έχασε το πόδι του όμως, έτσι. Έχω την τιμή και την τύχη να έχω στα χέρια μου την μπλούζα που έκανε ο Μπάμπης για τον Τάσο. Μου είπε ο Τάσος, εσύ θα τη φοράς και θα τη βλέπει ο κόσμος. Εγώ θα τη βάλω στο κλαμπ μέσα. Έχεις το έδωσε Λαχαναγορά να δεις τι είναι το κλαμπ της Λαχαναγοράς. Ναι, ναι. Εντάξει, τα παιδιά είναι, δεν το συζητώ, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις και για τις δράσεις τους φιλανθρωπικές, για τις αιμοδοσίες, για το μικρό Παντελή, και αγώνες έχουμε παίξει φιλανθρωπικούς, δεν χρειάζεται να πω. Για τον Τάσο, για την ευαισθησία του και όλων των παιδιών, όλων των παιδιών στη Λαχαναγορά. Απλά ο Τάσος είναι ο μπροστάρης. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που πρέπει να κινεί όλο το θέμα. Εντάξει. Και έχω την τιμή και την τύχη να έχω στα χέρια μου αυτή την μπλούζα, η οποία έχει μπροστά τη φωτογραφία του Μπάμπη, πριν και μετά το νέο προσθετικό μέλος που δεν έχω δει. Έτρεξαν τα παιδιά και εμείς μέσα από εκπομπές τότε και να βοηθήσουν. Συνέβαλε και ο κύριος Σαββίδης, έβαλε τα μισά λεφτά. Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Και τα μισά τα λεφτά τα έβαλε γιατί του ζήτησε ο Μπάμπης. Ο κύριος Σαββίδης ήθελε να πληρώσει όλο το ποσό. Ο Τάσος εμείς θέλουμε τα 15 χιλιάρικα. Τα άλλα 15 θα τα βάλουμε εμείς. Να αναφερθούμε και σε αυτό, το οποίο κανένας δεν το έχει πει, δεν ξέρω αν είχε αναφερθεί πουθενά. Το είπαμε εμείς και τότε το είπαμε και φυσικά αναφερόμαστε πάντα, πάντα. Απλά όπως καταλαβαίνεις, σήμερα δίνουμε βάρος στα 6-7 παιδιά που έφυγαν. Είναι και άνθρωποι που η ζωή φυσικά του Μπάμπη άλλαξε μετά από τότε, 100%. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τον ΠΑΟΚ και αυτός και η μητέρα του με την οποία είχαμε μιλήσει και στον αέρα και ο αδερφός του που ήρθε σε πολλές αιμοδοσίες και συγκινητικός και επικοινωνήσαμε πολλές φορές και με τον Μπάμπη. Εντάξει, τίποτα. Είναι τομή στη ζωή. Μετά από εκεί αλλάζουν όλα, αδερφέ. Και αυτή η μπλούζα πίσω έχει τα ονόματα των 6 παιδιών και τις ηλικίες καθήκαν. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, λοιπόν, Γαϊδουράκαθε. Θα κλείσω μισό λεπτό, θα κλείσω με μια ευχή. Ας βοηθήσει λίγο και η πολιτεία για να μην επιτραπεί να γίνουν αυτά τα πράγματα ξανά. Δυστυχώς τα παιδιά δεν θα γυρίσουν πίσω. Αδέλφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Κωστή. Ναι. Σ' αγαπώ και τις ωραίες. Στην ψυχή και στην καρδιά. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, αλλά μας πολεμάνε με νύχια και με μασέλες. Αντί για δούλια, μασέλες φοράνε αυτοί. Δεν είναι σήμερα αυτό το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας σήμερα είναι τα 6 παιδιά που έφυγαν. Σαν σήμερα, μάλλον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Ναι. Σαν σήμερα, το 99 έφυγαν 6 παιδιά. Στο ατύχημα των Τεμπών. Νομίζω ότι δεν ξέρω την αιτία. Ναι, απλά δεν θέλω να αναφερθούμε σήμερα. Ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε μασέλες. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Αγόρι μου γλυκό. Μάγια του Αναστασιάδη του Άγγελου ήταν. Και κλείσαμε τη γραμμή. Λοιπόν, αν δεν μπορείς... πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Συμπέθερος από το Καλοχώρι. Γεια σου, Συμπέθερε. Έλα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Πολύ σημαντική και πολύ δυνατή. Μέρα μνήμης. Να όλοι ένα λεπτό να τους σκεφτούμε τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους φυσικά. Και σήμερα με μια νίκη ίσως της ομάδας μπάσκετ, γιατί παίζουμε και σήμερα μπασκετάκι, ίσως με κάποιο τρόπο να τους τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Καλή συνέχεια. Και πάλι τιμή και δόξα στα παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Το αδέρφια ζείτε, εσύ μας οδηγείτε. Έχει πάρα πολύ νόημα μέσα, το καταλαβαίνετε. Σήμερα θα ξαναπώ εγώ. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε. Μπείτε σε μια εκκλησία, ανάψτε ένα κερί στη μνήμη των παιδιών. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνεις. Ανδρέα, εσύ. Ναι, καλά, φίλε. Έλα, αγόρι μου, έλα. Θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το συμβάν κάθε αυτό με λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Αυτό που θέλω όμως να περάσει στο παδικό κίνημα, για να πραγματικά, αν θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών και να την τιμάμε όχι μόνο κάθε 4 Οκτωβρίου, αλλά κάθε μέρα, ακόμα και εκτός γηπέδου, είναι να μην ξαναζήσουμε ποτέ τραγωδίες, ούτε εμείς σαν ΠΑΟΚ, ούτε καμιά άλλη ομάδα. Ναι. Και αυτό έχει μόνο ένα στόχο, να προστατεύουμε την ομάδα μας και τα παιδιά μας, τη ζωή. Ορμόμενος από αυτό, να θυμηθώ τον Πλιώνα. Έτσι. Φυσικά. Να θυμηθώ και τα παιδιά της Θύρας 7 και εκεί μανάδες κλάτσανε. Εννοείται. Έχω πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, μη βάζετε αυτό το πράγμα στο στόμα σας, την κουβέντα αυτή. Φωνάξτε, βρίστε, ναι. Είναι γήπεδο, okay. Όχι όμως εκεί. Μην. Εκεί, ακριβώς. Μην ακουμπάτε εκεί. Και κάθε φορά που η συμπεριφορά μας, γιατί πιστεύω, Κώστα, ένα πράγμα. Εάν ζούσαν αυτά τα παιδιά, ας πούμε, στιγμές βίας, στιγμές που αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα πολλές φορές μέσα στο γήπεδο και κάνανε και κακό στην ομάδα, αυτά τα παιδιά θα μας φωνάζανε από εκεί ψηλά, αδέλφια, δεν χρειάζεται βία. Να μην ξαναζήσουν άλλες μανάδες αυτό που ζήσαν οι δικές μας. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν το μία, αν τους δίναμε σήμερα το λόγο, αν νοερά μας μιλούσαν από εκεί ψηλά, θα λέγανε και αυτοί, ας είναι το δικό μας αίμα το τελευταίο που θρηνεί το οπαδικό κίνημα. Και αυτό πρέπει να βγαίνει σαν μήνυμα και σήμερα, να είναι όμως και ένα παντοτινό μήνυμα για το οπαδικό κίνημα. Πραγματικά αυτό θέλω να περάσω. Να προστατεύουμε την ομάδα μας, να προστατεύουμε τα δικά μας τα παιδιά, τις νέες γενιές που έρχονται και να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, όσο το αγαπήσαν αυτοί που θυσιάστηκαν, σε εισαγωγικά ας το πούμε, για την αγάπη τους, για την ιδέα τους, για τα τέσσερα αυτά ιερά φυσικά γράμματα. Και αυτό ήταν εκεί, δεν ήταν μια οποιαδήποτε εκδρομή, δεν ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν τυχαία. Ακριβώς. Εκεί ήταν, αυτός ήταν ο σκοπός, να είναι δίπλα στην ομάδα τους. Θυμάμαι τώρα που είναι φορτισμένη από χθες η ημέρα βασικά, γιατί αρχίσανε, διάβαζα μηνύματα, διάβαζα στο διαδίκτυο κλπ. Και μιλούσα έτσι με φίλους και συναδέλφους για το τραγικό αυτό συμβάν. Μου ήρθε στη μνήμη τα γεγονότα του περσινού κυπέλου. Φαντάσου τώρα. Ναι. Να είχαμε άλλα θύματα εκεί πέρα. Ναι. Να είχαμε άλλη τραγωδία εκεί πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι και εύχομαι αυτό να είναι το τελευταίο. Αυτά τα παιδιά, τα δικά μας αυτά τα ετόπουλα, να είναι τα τελευταία θύματα στο μακρύ κατάλογο των νεκρών του οπαδικού κινήματος. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Να είμαστε υγιεί, να έχουμε υγεία, να τους θυμόμαστε, να έχουν υγεία οι οικογένειές τους, να τους θυμούνται και εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ θα τους ξεχάσουμε. Και να ξέρεις, επειδή σχετικά πρόσφατα πέρασα και με την οικογένεια από εκεί. Ναι. Αυτό που λες εσύ που πηγαίνω, έρχομαι κάθε... που ταξιδεύεις συχνά, ας πούμε, και εμένα πάντα με πιάνει ένας κόμπος, και για προσωπικούς λόγους που δεν θέλω να αναφέρω στον αέρα, με πιάνει ένας κόμπος και δεν θέλω να το φορτίσω άλλο, ας μείνει το μήνυμα αυτό, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές. Είναι στο χέρι μας. Εμείς είμαστε εκεί πέρα, εμείς είμαστε στα τσιμέντα, εμείς είμαστε στο γήπεδο μέσα και έξω. Ακριβώς. Όπου βλέπουμε βία, να θυμόμαστε αυτά τα παιδιά και να τις σταματάμε. Έγινε, yeah. Ανδρέα, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκης, καλημέρα. Γεια σου, Άκη. Έλα. Καλημέρα και στην παρέα. Να πω ένα περιστατικό, Κωστή. Δεν το έχω πει. Καμιά φορά δεν το έχω πει. Να το πεις. Ήμουν στο παιχνίδι τότε.
Εγώ γυρνούσα με το αυτοκίνητο με άλλα δύο άτομα. Ναι. Και επειδή δούλευα το πρωί, εντάξει, έτρεχα λίγο παραπάνω για να προλάβω το πρωί. Ναι. Ήμουν και εγώ κάτω στην Αθήνα τότε για μια οντισιόν, όπως έχω πει. Ήμουν 15 μέρες. Ήταν ο σεισμός τότε. Ναι. Και ήμουν στο γήπεδο. Πού να φανταστώ. Εγώ όμως το πρωί πήγα στη δουλειά, γιατί δεν κοιμήθηκα. Πήγα κατευθείαν στη δουλειά. Έπιανα πάρα πολύ νωρίς στη δουλειά. Και βρήκα μπροστά, κάθε μέρα επί 6-7 χρόνια έβλεπα έναν άνθρωπο να δουλεύει στο Δήμο, έτσι. Ναι. Και αυτός ήταν ο Θέμελης. Ναι. Ο πατέρας του, από τα παιδιά που χάθηκαν. Κάθε μέρα κάναμε καλαμπούρι. Ούτε καν γνώριζε το όνομά μου, ούτε εγώ το έβλεπα. Απλώς ήξερα ότι είναι παοξής, αυτό, τίποτα παραπάνω. Και ότι έχει τα παιδιά, έχει και άλλα παιδιά. Λοιπόν, και τον βρήκα και του λέω, τι έγινε ρε, λέω. Γιατί ο άνθρωπος, πρόσεξε, εκείνη την ημέρα πάλι ήταν στο καθήκον. Και του λέω, τι έπαθες, και καθόταν κάτω, ας πούμε, σε ένα πεζοδρόμιο. Καλά, δεν έμαθες. Όχι, τι να μάθω. Τώρα γύρισα, λέω, από πού γύρισες, μου λέει. Από το γήπεδο, από την Αθήνα. Άρχισε τότε ο άνθρωπος να κλαίει. Λέει, έτσι και έτσι με τα παιδιά, λέει. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που το 72 που έχασα τον αδερφό μου στα 11 του, πάλι από τροχιό, και το 99 που άκουσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Τίποτα, να είναι ελαφρύ το χώμα, τους θυμόμαστε. Εγώ πηγαίνω κάθε φορά που πηγαίνω από τα Τέμπη, τους ανάβω ένα κεράκι, οπουδήποτε και αν τα πηγαίνουνε τα μνημεία εκεί πέρα. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Καλημέρα. Γεια σου Άκη. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα με γραμμές. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Λέω εντάχει τους χορηγούς μας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, που είναι χορηγός δεύτερης ώρας. Φυσικά οι τέντες Κατουρτζίδες, Τέντα Home, 35 χρόνια εμπειρίας. Και από εδώ και δύο μέρες, Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όσοι τηλεφωνήσετε στο 23 12 200 500, θα έχετε 2 λίτρα αλόι με 45 ευρώ φυσική καθαρή αλόι. Ό,τι θέλετε, προβλήματα για ζαχαρόδια, διαβήτη, για ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, για αποτοξίνωση, για χοληστερίνη, πάρα πολλά άλλα. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, δεν θέλω να σας πω παραπάνω, να ασχοληθώ με τους χορηγούς. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα, ειδικά για την Καλόε, την εταιρεία του φίλου μας του Χρήστου του Κιάτα, που μπήκε χορηγός στην εκπομπή, και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και είναι ευεργετική η δράση της. Πάμε στις γραμμές, 2310. 287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Στα μηνύματά σας γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έχω ωραίο δώρο από την LG, αλλά θα το δώσουμε αύριο. Από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και την LG θα το δώσουμε αύριο. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ ακούγομαι. Ναι, καλημέρα. Εσείς. Ωραία. Θα ήθελα... Το όνομά σου. Χριστόφορο με λένε. Γεια σου, Χριστόφορε. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να περάσουμε από το YouTube. Κάποτε, λίγα χρόνια τώρα στα κοντά, ναι, είχε γίνει κάποια θεατρική παράσταση, ο Άμλετ στην 4. Ναι. Και υπάρχει στο σημείο, υπάρχει ένα κεφάλαιο, ένα τμήμα μέσα στην ταινία, ναι, αφιερωμένο το οποίο στα παιδιά. Ναι, το οποίο αφιερωμένο στα παιδιά. Mm-hmm. Μία, θα έλεγα, οπαδική πλευρά και μία έντονη συγκινητική στιγμή στο έργο, πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Απλώς αν μπορείς να το περάσεις από το YouTube, είναι στο Άμλετ στην 4, έχει όλο το έργο μέσα, μπορεί να το δει και οποιοσδήποτε. Ναι. Το σημείο που μιλάει για τα παιδιά και παίζεται το... αυτό το σκηνή, πώς να, ναι, το πω, να είναι πω... το 2430, ναι, ναι, το 2912. Ναι. Το ξέρω και το σημείο και το έχω και σημειωμένο, απλά θα σου πω το εξής. Χάνει τόσο πολύ χωρίς την εικόνα που θα πάει άδικα το, ναι, μόνο με τον ήχο.
Δηλαδή, είναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Καλά κάνεις και το λες, αλλά είναι όλο το, είναι χεσιαργή κίνηση, είναι όλο αυτό πολύ, πολύ φορτισμένο συγκινησιακά, αλλά χωρίς την εικόνα θα το αδικήσουμε. Καλά κάνεις και το λες. Ξαναπες την ταινία, ξαναπες και το σημείο. Είναι εκεί στο 24, έτσι. Ναι, άκουσα τον Πέτρο, ο οποίος βοήθησε τότε. Φυσικά. Στο τηλέφωνο τον Πέτρο και βοήθησε πάρα πολύ στο έργο. Λοιπόν, είναι στο σημείο, το έργο λέγεται «Ο Άμλετ στην 4», ναι. Ναι. Το σημείο είναι στο 24-30, που αρχίζει, περιγράφει κάπως και έχει φωνές από το γήπεδο στο μάτς πριν να γίνουν όλα αυτά που γίνανε, την προηγούμενη μέρα. Ναι. 24-30, αρχίζει το σημείο που εξισορούν κάπως στο έργο τα παιδιά όλο το σκηνικό και φτάνει μέχρι το 29-12. Να είσαι καλά. Έγινε, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Σήμερα είναι ξεχωριστή ημέρα. Είναι ιδιαίτερη ημέρα. Είναι ημέρα μνήμης. Ασχολούμαστε με αυτό. Το τραγικό συμβάν μπορεί να περάσαν 18 χρόνια. Όλοι μας νιώθουμε ότι έγινε χθες αυτό το πράγμα, ότι έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Έτσι πρέπει να είναι. Να μην σβήνει. Να μην σβήνει η μνήμη των παιδιών. Να μην σβήνει ο πόνος για αυτά τα παιδιά. Να είναι οδηγός για ό,τι κάνουμε. Να είναι το αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Δεν αναφέρεται μόνο στον ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρεται μόνο στο γήπεδο. Δεν αναφέρεται μόνο στη φανέλα με το δικέφαλο και τα 4 γράμματα. Η θυσία αυτών των παιδιών μέσα εισαγωγικά είναι σημαντική, πρέπει να είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Όπου πάμε να γκρινιάξουμε για πράγματα ασήμαντα. Για μια θέση που δεν βρήκαμε να παρκάρουμε. Επειδή είναι λίγο άψητο το κρέας. Επειδή μας στενοχώρησε η γκόμενα. Επειδή, ξέρω εγώ, ήρθε ένα στραβό αποτέλεσμα και βγάζουμε όλοι μας τη χολή στην ομάδα. Επειδή δεν μας αρέσει ο καιρός. Επειδή το ένα, επειδή το άλλο. Τα παιδιά αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Όποτε πάμε να πούμε κάτι, τι έγινε, πόσο σοβαρό είναι αυτό για το οποίο θέλω τώρα να γκρινιάξω ή να στενοχωρηθώ. Να είναι οδηγός σε ό,τι κάνουμε. Οδηγός. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Ο Νίκος είμαι. Σε κατάλαβα. Γεια σου, Νικόλα. Επειδή σήμερα η μέρα είναι δύσκολη και τα λόγια είναι περιτά, αν θέλεις, σε κάποιο διάλειμμα, επειδή μιλάμε για νέους ανθρώπους, ένα τραγουδάκι του Στέλιου του Καζαντίδη, «Κλείσε την πόρτα της ζωής». Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σωστά. Ταιριάζει ο στίχος. Αυτά είχαν αποκοστεί. Χαιρετώ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην ομάδα. Ανοιχτές οι γραμμές, 2310. 287-888, γεια σου Ντίνα μου, Ντίνα Δημητριάδου, καλημέρα ξενή το ζούμου στο παρεάκι, έχει βάλει τη μαύρη κορδέλα με το 4-10-99. Να πούμε ότι πολύ σωστά, δικαίως, πολύ εύλογα, πολύ φυσιολογικά το επιτάσσει αυτό εκείνη η μέρα. Η ημερομηνία αυτή μπήκε σε πολλές φανέλες της ομάδας από τότε και δεν πρέπει να λείπει, είτε εσωτερικά, στο γιακά, είτε στο μέρος της καρδιάς, είτε κοντά στο έμβλημα, είτε οπουδήποτε. Την Κυριακή είναι το μνημόσυνο, θα ξαναπούμε, θα βρεθεί σύσσωμη φυσικά όλη η ομάδα, την Κυριακή είναι το μνημόσυνο στο μνημείο των παιδιών, το οποίο μεταφέρθηκε πρόσφατα, όπως ξέρετε, λόγω της αλλαγής του δρόμου, έγινε εκεί, άλλαξε ο παλιός ο δρόμος, έγινε καινούριος δρόμος. Λοιπόν, θα σας πούμε λεπτομέρειες για την ώρα, για το πώς μπορούν να μεταβούν, γιατί σίγουρα θα φύγουν και από εδώ Πούλμαν από τους συνδέσμους. Θα έχετε ενημέρωση φυσικά. Καλημέρα στον Χρήστο τον Κολοβό στην Αυστραλία. Ο Δημήτρης ο Σαπναράς λέει: αδέρφια, ζείτε. Δέσποινα Κυριακίδου, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Ζουμουσάκια. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιδιά θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Λοιπόν, ο Ηλίος Σταφυλίδης, Ζουμουσού, λέμε και τη σημερινή μέρα με βάρος στην καρδιά. Ξεκινάμε, αδέρφια, ζείτε. Εσείς μας οδηγείτε. Καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Ο Αλέξανδρος, ο Μαρκαντονάτος έχει βάλει ένα βιντεάκι, δικέφαλέ μου κάποτε για σένα, 6 παιδιά έφυγαν από τη ζωή, 4-10-99. Γεια σου Δημήτρη Τιμπανίδη, είπαμε. Γεια σου Θοδωρή Ανδρούτσε, αύριο σήμερα το γράφει τη νύχτα αυτό το μήνυμα.
Ξημερώνει η πιο σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου μας, 4 Οκτωβρίου 99, και ο Θεός κάλεσε κοντά του 6 αετόπουλα να τα κρατήσει για πάντα στις δικές του φτερούγες. Για όλους εμάς δεν φύγατε ποτέ, είστε πάντα μαζί μας, τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Χριστίνα, Κυριάκο, Τάσο, Μπάμπη, Γιώργο και Δημήτρη, καλές πτήσεις στα αστέρια του ουρανού. Οι αετοί πετάνε ψηλά, μην το ξεχνάμε, αθάνατοι και αλυσμόνητοι. Λοιπόν, γεια σου Λάρη Καρακίτσο, την καλημέρα μου. Έχει βάλει φωτογραφίες των παιδιών, έχει βάλει τα ονόματά τους. Γεια σου Γιάννη Καπουριανίδη, η πόλη της σιωπής. Το βάλαμε και θα το ξαναβάλουμε το κομμάτι για σας που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, ειδικά γραμμένο για τα παιδιά. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα αδέλφια μας. Σούφου ΠΑΟΚ Παραδείσου μεγαλώνει συνέχεια, αδέλφια ζήτηση μας οδηγείτε. Αθάνατες καρδιές όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, λέει ο Νίκος Πρόστ. Ο Τζιμ Γουίλιαμ λέει, τους πήρε η αγάπη τους για σένα, μα πάντα θα είναι ζωντανή. Αδέρφια, ζήτε εσύ, μας οδηγείτε 4 Δεκάτου 99. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σήμερα. Δεν υπάρχουν ούτε κουβέντες για μπάλα, για ποδόσφαιρο, για Λουτσέσκου, για Κούγιες. Για, δεν θέλω. Και έχει ψωμάκι μπόλικο, αλλά αυτά από αύριο. Ας κρατήσουμε μία μέρα. Ας αφιερώσουμε τη μέρα τη σημερινή. Ακούσατε τον Πέτρο που ήταν μέσα σε εκείνο το τραγικό πούλμαν. Υπήρχε κόσμος που κοιμόταν, δεν κατάλαβε τίποτα. Υπήρχε κόσμος που ήταν ξύπνιος και το έζησε όλο αυτό. Οι εικόνες δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Είναι μια ταινία που παίζει ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά. Θοδωρή μου, το βάλαμε το κομμάτι, θα το ξαναβάλουμε. Αδέρφια ζείτε, λέει ο Πέτρος, εδώ πήγα στα μηνύματα. Θα πρέπει, είναι λίγο λεπτά αυτά τα θέματα. Είναι λίγο λεπτά αυτά τα θέματα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής το πώς μιλάμε για τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα πω. Θα πρέπει τα παιδιά που φορούν τη φανέλα της ομάδας και αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που θα έχουν λιγότερο πάθος, που θα έχουν λιγότερη όρεξη, που θα έχουν λιγότερη ζέση για αυτό που κάνουν. Να το πω, το λέω με πολύ εύσκημο τρόπο. Δεν θέλω να πω κάθε φορά που θα είναι αδιάφοροι ή που θα περπατάνε μέσα στο γήπεδο ή που θα είναι οχαδερφιστές ή που θα είναι βολεμένοι στα απαχυλά του συμβόλαια ή που θα είναι τακτοποιημένοι, καλοζωισμένοι και εντάξει μωρέ, οκ, επαγγελματίας είμαι. Λέω, κάθε φορά που θα χαμηλώνουν το δίκτυ, που θα χαμηλώνουν την έντασή τους μέσα στο γήπεδο και θα παρουσιάζονται αδιάφοροι, θα πρέπει να σκέφτονται και αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να σκέφτονται και αυτά. Δεν λέω μόνο αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να σκέφτονται ότι κάποιοι από την αγάπη τους, την ατέρμονη, από την λατρεία τους, την ατελείωτη, την χωρίς όρια αγάπη για αυτή την ομάδα, έφυγαν προώρα και άδικα, πληρώνοντας τη λατρεία τους, με την ίδια τους τη ζωή. Κάποιοι λοιπόν έφυγαν. Αν θεωρείτε, εσείς φοράτε τη φανέλα, το ξαναλέω, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το ζήτημα και δεν θέλω να τα συνδυάσω άμεσα, όμως όσοι νομίζετε ότι μπορεί να δείχνετε μια απάθεια, μια αδράνεια, μια νοχελικότητα, μια αραθυμία όταν φοράτε τη φανέλα με τα 4 γράμματα στο στήθος και τον αετό το δικέφαλο με τα μαζεμένα φτερά, να σκέφτεστε ότι κάποιοι πλήρωσαν με ό,τι πιο πολύτιμο είχαν την αγάπη τους. Παίξτε και για αυτούς. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες. Παίξτε και για αυτούς. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Κωστάκη, καλημέρα. Χρήστο μου. Γεια σου Χρήστο Βουζούκο. Γεια σου Χρήστο. Άσου Χρήστο Βουζούκο, σε πήρα για να σου δώσω πολύ καλά και εξηγέσαι και κάνεις αυτή την εκπομπή για αυτά τα παιδιά που δώσαν την ψυχή τους, τη ζωή τους για τον ΠΑΟΚ. Καθήκον μου. Τίποτα άλλο. Αυτό πήρα να σου πω. Τίποτα άλλο. Και για τον Μπάμπη που είναι στην Ισπανία, ναι, τον Ντασούλη, τον φίλο μου τον Ντασούλη, το δικό μου το παιδί, τον Παπαϊωάννου. Και από αλλού πήρε χρήματα που δεν θέλει και ο άλλος να δώσει το όνομα του. Φυσικά. Πολλοί κόσμος. Φυσικά. Το ξέρω. Ξέρω για ποιον μιλάμε. Το ξέρω, ξέρεις. Εντάξει, έγινε κοστάκι. Ξέρω ότι και αυτός, ενώ είναι τόσο φτασμένος, ενώ είναι τόσο σπουδαίος αυτό που κάνει, πάντα έχει χρόνο και χώρο και χρήμα
και διάθεση για όλα και ευαισθησίες τέτοιες. Κώστα, έχω σαν αρχή να λέω ότι ό,τι δίνεις το παίρνεις από τον Θεό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε για τον Βασίλη τίποτα. Εντάξει, εσύ το λες και το όνομά του. Έγινε, αγόρι μου, για άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε, εντάξει. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλά ξηγέσαι και κάνεις αυτή την εκπομπή. Αλίμονο. Αλίμονο. Γεια σου, γεια σου Χρήστο μου, γεια σου Χρήστο μου. Δεν χρειάζεται παιδιά να πούμε, λέει το απόλυτα αυτονόητο. Θα προσπαθήσουμε κάθε μέρα, θέλουμε να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Γι' αυτό λέμε, προσπαθούμε να κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή όλοι στα παιδιά. Το απειροελάχιστο. Οι αναφορές μέσα στον χρόνο γίνονται φυσικά, κάθε στιγμή μέσα στον χρόνο. Σήμερα όμως ακόμα περισσότερο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Έλα Κωστή. Λοιπόν, έλα Μαλαμίση, τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Απλώς θα πω ότι αν οι παίκτες είχαν κατά μέσο όρο τη σκέψη που έχει κάθε παοξής για την ομάδα του κατά τη διάρκεια της μέρας, τότε νομίζω ότι θα ήμασταν κάθε χρόνο πρωταθλητές. Νομίζω ότι είναι αδύνατο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι λίγο αδύνατο. Μπορώ να σου πω όμως ένα περιστατικό το οποίο με έκανε. Από κοινούς γνωστούς τέλος πάντων, ένας παίκτης του ΠΑΟΚ. Εν ενεργεία. Ναι, ενεργεία, Τζάμα Κάμπος. Α, το λες κιόλας, ναι. Ναι, το λέω ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος συγκινήθηκε πολύ βλέποντας το ντοκιμαντέρ και από φίλους που είπε, είναι, δεν το πιστεύω ρε παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα έχει, λέει, τέτοιους οπαδούς. Ναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος είχε πει ρε παιδί μου ότι τη φανέλα πρέπει να τη ματώνεις. Ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ, λέει, θα κάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα για να μπορώ, ρε παιδί μου, να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους ευτυχισμένους, χαρούμενους. Δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι άλλο. Μακάρι, λέει, να μπορούσε στον κόσμο, λέει, να δώσω δουλειά. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον, λέει, να τους δίνουμε περηφάνεια για αυτό που πιστεύουν, να τους δίνουμε χαρά, μια διαφυγή από μέσα από την ομάδα. Που πιστέψαν αυτό πράγμα, τέλος πάντων, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω ότι και άλλοι ξένοι παίκτες από τους τωρινούς, μην πάμε, εννοείται δεν χρειάζεται να πούμε για Γκαρσία, για Μουσλίμοβιτς, για έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε για Λίνο, ότι έμαθαν την ιστορία, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα. Και τώρα υπάρχουν παιδιά μέσα και στους καινούργιους που ήρθαν τώρα τελευταία. Μου μετέφεραν άνθρωποι που είναι κοινοί γνωστοί, που είναι γείτονες, που είναι, ξέρεις, τα πιο ωραία πράγματα τα μαθαίνεις, φίλε, από τον ψιλικατζή, που λέει ο λόγος. Από τον οδοκαθαριστή που σκουπίζει έξω από το πεζοδρόμιο του σπιτιού του. Από τον οδηγό στο σχολικό. Εκεί είναι, φίλε. Και είναι γνήσια εκεί. Είναι γνήσια και αυθεντική η πληροφορία. Μου είπαν λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, και ένας-δύο από τους τωρινούς που ήρθαν, τελευταία, έπαθαν μεγάλο σοκ. Δεν το περίμεναν. Έχουν παίξει σε πιο κρύες χώρες και αυτό που βίωσαν εδώ, δηλαδή την τεράστια φλόγα που καίει στα μάτια των ανθρώπων που τους σταματάνε στον δρόμο και τους λένε «Παιδιά, άντε, ο άλλος μπορεί να μην έχει, φίλε, φράγκο στην τσέπη, μπορεί να είναι άνεργος, μπορεί το παιδί του να έχει φύγει στο εξωτερικό για να βρει ένα καλύτερο αύριο, μπορεί χίλια δυο». Η φλόγα, λέει, που υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά, δεν το έχουμε ζήσει. Έλεγαν σε περισσότερο από έναν άνθρωπο. Σε ντοκιμαντέρ που είχε γίνει στη Ρωσία, παρένθεση, κάποια στιγμή, όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει με την ΤΣΚΑ, είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος, λέει, ζει και αναπνέει. Βγάζανε, ρε παιδί μου, τον κόσμο, ο οποίος ήταν στις λαϊκές πριν τον αγώνα, μιλούσαν με τον κόσμο και έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι η σκέψη μας είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ζούμε, λέει, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε αυτή τη φράση. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά παρόλα αυτά θέλω να δείξω, ρε παιδί μου, ότι αυτή την τάβλα που έχει ο κόσμος δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ένας κόσμος που όσο πιο καφενείο και αν πας, όσο πια καφετέρια και αν πας, όπου και ακόμη φτιάξεις μέσα να βάζεις μια κρυφή κάμερα, όλους θα απασχολεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η πόλη αυτή ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Βλέπετε πώς καθορίζει. Και κάτι και τα φτερά που είναι μαζεμένα συμβολίζουν κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει και κάτι που οι παίκτες το ξέρουν. Αλλά παρόλα αυτά θα χρειαστεί και ακόμα και στους παίκτες το ντοκιμαντέρ που πέρσι βγήκε και συγκίνησε πολύ κόσμο. Κόσμος ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν ήξερε την ιστορία του ΠΑΟΚ, πώς ξεκίνησαν, όταν ακούς παλέμαχους να κλαίνε λέγοντας τη λέξη ΠΑΟΚ, όταν ακούς παλέμαχους να σου λένε ότι θα ήθελα να είμαι τώρα νέος, ρε παιδί μου, να γυρίσω πίσω, να ξαναπαίξω, να ξαναφορέσω για λίγο τη στιγμή, για λίγο, ρε παιδί μου, που είχα κάποτε. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το μάθει ο παλιός ο κόσμος, γιατί η ιστορία του ΠΑΟΚ, δυστυχώς, δεν συγκρίνεται με καμία ιστορία, καμίας ομάδας, όσο μεγάλης και αν είναι. Μία πόλη η οποία, παιδί μου, φύγανε τόσους χιλιάδες κόσμος και το πρώτο πράγμα που ήρθανε σε μια νέα πόλη ήταν να ιδρύσουν ομάδα. Δηλαδή
παρόλο την πείνα τους, παρόλο ρε παιδί μου τη δυστυχία τους, ότι χάσανε άτομα, θέλησαν να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα. Και το Θεσσαλονίκη ως ονομάστηκε για να αγκαλιάσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό το στοιχείο που υπήρχε. Τέλος πάντων. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Να πω το εξής. Με ρώτησε κάποιος με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί στη Γερμανία. Γερμανός. Ήμασταν δίπλα-δίπλα στα Θρανία. Μεγάλωσε, ερωτεύτηκε την Ελλάδα, φίλε. Παντρεύτηκε Ελληνίδα, θέλω να σου πω. Έμαθε τα ελληνικά. Και κάποια στιγμή μου λέει, γιατί ΠΑΟΚ. Ξεκίνησα να του λέω διάφορα. Από αυτό, ότι φύγαν άνθρωποι από εκεί με μια εικόνα μέσα σε ένα σακάκι. Όσοι πέρασαν, όσοι κατάφεραν να έρθουν από εδώ, ξεκίνησαν τη ζωή από την αρχή. Ότι όλο αυτό έχει πάρα πολύ συνέστημα. Έχει πάρα πολύ αγνό ρομαντισμό μέσα. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι μία απλή ομάδα. Γι' αυτό δεν είναι ένας σύλλογος ακόμα. Το κατάλαβε σταδιακά από μικρά πράγματα. Είναι και αυτό που θέλω να πω στο Δημήτρη Πέλκα και στο Στέλιο Μαλεζά. Εσείς που γνωρίζετε, μιλήστε με τους ξένους. Mm-hmm. Πιάστε τους. Εκεί στο περιθώριο της προπόνησης. Αντί να ρίξετε δυο σφαλιάρες, ας πούμε, στο χαβαλέ, που ωραίο είναι και αυτό, φυσικά. Πρέπει να υπάρχει τέτοιο κλίμα οικογενειακό στην ομάδα. Καθίστε σήμερα να σας πούμε μια μικρή ιστορία. Τα αγγλικά τους είναι μια χαρά. Εσείς, και μιλάω για τον Μαλεζά και για τον Πέλκα, επειδή τα παιδιά αυτά νιώθουν. Λέω αυτούς τους δύο γιατί νιώθουν. Κι άλλος ένας, κι άλλος ένιωθε, δεν είναι εδώ πλέον. Για είναι... να το κλείσω, για να μην περιμένουν και οι φίλοι, να πω το εξής. Κάποτε ο Καραγεωργίου, αυτός ο προπονητής που δεν άφησε τίποτα στον ΠΑΟΚ, που πέρασε ναι μεν, είπε κάτι όμως σωστό. Χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, γύρισε και είπε: όποιος παίζει με τον ΠΑΟΚ είναι υποδιέστερος. Τελείωσε. Όποιος και να είναι αυτός. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μια ιστορία εντάχει πολύ τέτοια δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Είμαι στο Little Big House, είναι ένα μαγαζάκι το οποίο είναι στην Άνω Πόλη. Το οποίο είναι πανδοχείο, παύλα, ένα μαγαζάκι, το οποίο φέρνει ξένο κόσμο, έρχεται ξένοι. Είμαι με ένα Ρώσο, ο οποίος δεν ξέρει καθόλου αγγλικά, εγώ δεν ξέρω βέβαια καθόλου ρώσικα, και μιλάμε. Του δείχνω εγώ κάτι εικόνες, του λέω πάω και εδώ, ξέρω να τάνω. Μόλις βλέπει τον κόσμο και τρελαίνεται, πάει αγοράς διαρχίας, ο τύπος. Όταν τον είπα, έλα στην 7 μαζί μας, του δείχνω με νούμερα, ρε παιδί μου, τη θύρα που πηγαίνω, μου λέει, νο, και μου δείχνει 4. Και ο τύπος λοιπόν έχει γίνει φανατικός ΠΑΟΚΣΙΣ, ανεβάζει κάθε μέρα στο Facebook οτιδήποτε αφορά τον ΠΑΟΚ, χωρίς να ξέρει καθόλου αγγλικά, το ξαναλέω, και χωρίς να ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Μπήκε μέσα του, φίλε. Τον Παλμό και τελείωσε υπόθεση. Έγινε Κωστή, χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα, είπαμε, είναι 4/10/99, ασχολούμαστε μόνο με το συγκεκριμένο θέμα. Στη μνήμη των παιδιών, 18 χρόνια μετά, στη μνήμη των 6 αετόπουλων. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σήμερα νομίζω και οι χορηγοί δείχνουν κατανόηση που έχουν κάνει ελάχιστες αναφορές. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τους χορηγούς μας, για τα μεγάλα δώρα που δίνουν. Είναι ιδιαίτερη ημέρα και επειδή ξέρω ότι νιώθουν και αυτοί έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Σήμερα, όπως είπαμε από την αρχή και από τις 8 ξεκινήσαμε, θα ξαναβάλουμε το κομμάτι για τα παιδιά, εννοείται. Ασχολούμαστε μόνο με αυτό το θέμα. Από αύριο θα πούμε ό,τι θέλετε. Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή. Το λέω επειδή έρχονται μηνύματα. Καλημέρα, θάνατη Παοξίδη και ψυχή. 4/10/99 λέει ο Πολυχρόνης ο Ιωσήφιδης. Γεια σου, Πολυχρόνη. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, δεν θα σε προσφωνήσω, ομορφάντρα μου, σήμερα. Γεια σου, απλά... Κωνσταντίνε. Έλα, έλα, καραμελοτράγουδο, έλα, σε ακούω. Έλα. Επειδή έχω βιώσει αυτό το άτυχο γεγονός, έχω χάσει έναν πατέρα σε αυτοκινητικό, μπορώ να καταλάβω τον πόνο όταν ένας άνθρωπος είναι, τι να σου πω, υγιής και... ένας παλίκαρος, θεωρώ, ήταν ο πατέρας μου και τα παλικάρια, αλλά και οι κοπελάρες εκείνες εκεί. Τι να πω, εγώ μπορώ να καταλάβω τον πόνο των άλλων. Γιατί πάει ένας άνθρωπος άδικα. Αν είναι άρρωστος, προσπαθείς να του προσφέρεις, προσπαθείς να του βοηθήσεις. Ναι. Αλλά όταν πηγαίνει έτσι άδικα, στην ουσία προετοιμάζεσαι κιόλας, Κώστα. Προετοιμάζεσαι κιόλας και εκεί είναι φυσικά πόνος η απώλεια ενός ανθρώπου. Άσχημος είναι ο θάνατος. Ναι. Απλά εκεί είσαι ίσως προετοιμασμένος ότι μπορεί να συμβεί. Να φεύγει, ναι. Να φεύγει το πρωί για τη δουλειά του και να στο φέρουν στο φέρετρο. Συγγνώμη τώρα που τα λέω. Τέλος πάντων. Τα παλικάρια και οι κοπελάρες να μας βλέπουν από ψηλά να χαίρονται για την Παοκάρα. Παοκάρα λίγο δύσκολα τον τελευταίο καιρό, αλλά πιστεύω θα στρώσει. Αυτό πήρα να πω.
Να σε καλημέρα καλά, μου στον κόσμο. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888 στις γραμμές μας. Σήμερα 4 Δεκάτου 99 είναι μέρα μνήμης. 4 Δεκάτου 17. Την Κυριακή, το λέω επειδή με ρωτάτε συνέχεια, είναι το μνημόσυνο, θα βρεθεί φυσικά όλη η ομάδα εκεί. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, δύο πραγματάκια μόνο θα πω. Η ημερομηνία στη φανέλα είναι τόσο εμφανής που δεν μπορεί να την ξεχνάει κανένας ποτέ. Είτε ναι. είναι ξένος, είτε είναι Έλληνας, γιατί φορώντας στη φανέλα βλέπεις την ημερομηνία. Φυσικά. Πιστεύω ότι θα ρωτήσεις τι είναι αυτό. Έχει μπει σε διάφορα σημεία, σε διάφορες φανέλες. Άλλοτε στη ραφή από μέσα, άλλοτε στο γιακά από μέσα, άλλοτε στο γιακά απ' έξω. Άλλοτε στο μέρος της καρδιάς. Είναι ανάλογα με την φανέλα και τη χρονιά. Άρα το θυμούνται όλοι και το ξέρουν όλοι. Λογικό να αναρωτήσουν γιατί έχουμε αυτή την ημερομηνία στη φανέλα. Ο σκοπός είναι μόνοι τους οι δικοί μας. Πάμε στο άλλο που θέλω να πω. Ναι. Είσαι πάω γιατί φώναξες συνθήματα με αυτούς που φύγαν τόσο νωρίς. Την αγάπη μου και τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Παναγιώτη. Αυτό ακριβώς. Πάμε. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή καλημέρα. Καλώς τον. Σταμάτης από Σικές. Γεια σου ρε Σταμάτη. Σίγουρα η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική. Εγώ να πω τιμή σε όλα αυτά τα παιδιά που χαθήκανε. Απλά ήθελα, επειδή δεν μπόρεσα τις προηγούμενες μέρες να σε πάρω τηλέφωνο, ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, να μου απαντήσει ειλικρινά. Εσύ πιστεύεις ότι ο προπονητής αυτός που έχουμε στον πάγκο αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε προηγηθεί τίποτα, ας πούμε, με αυτά που είχαν γίνει τότε όταν ήταν στην Ξάνθη προπονητής, θέλεις να μου κάνεις μια χάρη. Με πολύ αγάπη το λέω. Θες να το συζητήσουμε αύριο. Όση ώρα θέλεις. Εντάξει. Αύριο. Μπορούμε. Ναι. Μπορούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που το σέβεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι θες αύριο να πούμε για τον προπονητή, έχω αφιερώσει πάρα πολλές λέξεις. Θα τα πούμε και αύριο. Ό,τι θες αύριο θα με πάρεις να μου πεις Κωστή μου, σε ρώτησε κάτι χθες. Εντάξει, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ που το καταλαβαίνεις. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έχουμε παιδιά να πούμε για τον Λουτσέσκου όσο θέλετε. Αύριο, μεθαύριο, όλες τις μέρες. Σήμερα, ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Φράγκο. Τι γίνεται. Έλα, Κουστάκι. Μακάρι να μπορούσαμε να το σκεφτούμαστε πιο συχνά, φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι αυτή τη μέρα το θυμόμαστε. Ναι. Μακάρι αυτό που είπες ότι στην κάθε δύσκολη στιγμή, έστω και προσωπική, να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση τους. Φυσικά. Και να κοιτάμε μπροστά και αυτό θα είναι καλό έστω για αυτούς. Έστω και με αυτόν τον τρόπο να το σκεφτόμαστε. Θα είναι μια ειδική κληρονομιά που άφησαν αυτά τα παιδιά για μας. Θεωρώ, επειδή σε ξέρω και εσένα και πολύ κόσμο από τους ακροατές, θέλω να, και βάζω πρώτο πληθυντικό, δεν τα θυμόμαστε αυτά τα παιδιά μόνο σήμερα. Μπορεί σήμερα να κάνουμε εκπομπή, σίγουρα, αλλά ούτε θα πω ότι κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Αυτό, θα είναι υποκρισία να το πω. Να γίνει έτσι. Όμως, πολλές φορές μέσα στη χρονιά, σίγουρα, πολλές φορές μέσα στον χρόνο, σε άσχετα σημεία, σε σημεία που μπορεί να στεναχωρηθούμε για κάτι ασήμαντο ή σε άλλα σημεία που νιώθουμε περηφάνεια. Παράδειγμα, σκέφτηκα αυτά τα παιδιά το βράδυ πήραμε το κύπελο. Δηλαδή, να σου το πω έτσι, στις πολύ μεγάλες χαρές, σκέφτηκα όχι μόνο αυτά τα παιδιά. Και άλλα παιδιά που έχουν φύγει, έτσι. Και τον Νάσο και τον Γκατσούρη και τα δύο παιδιά που καήκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εκείνες τις στιγμές λες, θα ήταν εδώ τώρα. Θα ήταν 18 τότε. Βάλε να δεις, θα ήταν 40 τώρα αυτά τα παιδιά. Θα ήταν στην ηλικία μας, φίλε, πάνω κάτω. Και θα είχαν ζήσει ζωές, θα είχαν οικογένειες, θα είχαν παιδιά να χαίρονται και αυτά μαζί τους. Αυτό. Ναι, λοιπόν, και κάτι άλλο που είπες έτσι, πάλι πολύ ωραίο. Σίγουρα για τον Μπέλκα και για τον Μαλεζά, κάποιος θα έπρεπε να έχει αυτό το ρόλο, ρε φίλε. Με αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να αφιερώνουν, ξέρω εγώ, μία ώρα την εβδομάδα, δεν ξέρω, μία ώρα στις δύο εβδομάδες, να τους δείχνουν κάποια highlights, να τους δείχνουν κάποια πράγματα από τις ιστορίες, για να μπουν και οι ξένοι στην οτροπία. Πάω χωρίς συνέστημα δεν υπάρχει, φίλε. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και μετά όλα τα υπόλοιπα μαζί. Πάρα πολύ ωραία το λες. Πάρα πολύ ωραία το λες. Θα ήταν πάρα πολλοί κόσμος, γνωρίζω πολύ κόσμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό, να πω θα κάναμε, θα το πω σε άλλο πρόσωπο. Πολλοί κόσμος θα έκανε αυτό ακριβώς χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ.
Δεν μιλάω. Έτσι. Δηλαδή, ας βάλουμε να... κάποιον που να μπορεί να είναι μέσα, μέσα στη ομάδα. Δεν υπάρχει ένα λέω, που μπορεί να τα πει. Να κάνει ας μια... τον Παντελή, τον Κωνσταντινίδη, έστω, δεν ξέρω, δεν θέλω να το αναθέσω. Κατάλαβε πώς το λέω. Ότι κάποιος που να τον νιώθει και να πάνε στο περάσει. Εφόσον αυτό... δεν υπάρχει ένας μόνιμος άνθρωπος μέσα εκεί. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Έτσι, δεν ξέρω έτσι, αν λέγεται, αυτό λέγεται γενικός αρχηγός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι μόνιμο. Είναι ένας άνθρωπος, να είναι ένας άνθρωπος που θα τους μαζέψει στην αίθουσα που κάνουν τακτική και άλλες φορές τους μιλάνε για το 4-4-2 παράδειγμα και να πει «Κύριοι, μια φορά τη βδομάδα, φορά τη βδομάδα ναι. θα έχουμε ιστορία». Αυτό πρέπει να είναι νόμι, μόνιμο, τι, φίλε. Τι ιστορία. Ειδικά για τους μεταφραστής ξένους, δίπλα, φίλε, στα αγγλικά, στα ρώσικα, τι θέλεις. Στα... στα καποβερδιανά, ρώσικα και ισπανικά και αγγλικά θέλεις, και τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Και μισή ωρίτσα, φίλε. Προβολή από παλιά περιστατικά, από παλιούς αγώνες, από τη Μικρασιατική καταστροφή, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματα, θα μου πεις, ακούγομαι γραφικός. Μπορεί να ακούγομαι γραφικός, συγχωρέστε με. Όχι, τι γραφικός, ρε φίλε. Πιάστε τους λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε ομάδες του εξωτερικού υπάρχουν ώρες που αφιερώνονται. Για να μάθει ο άλλος την ιστορία. Πόσο μάλλον την ιστορία, τη γλώσσα, έτσι. Τους λένε στο εξάμεινο, δεν ξέρεις γερμανικά ή ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ. Και ας είσαι ο κορυφαίος του κόσμου. Για να μπορείς να το καταλάβεις τη μητρική γλώσσα της ομάδας. Κατάλαβες. Αν και αυτό που νιώθει ο Παοξής, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το καταλάβει κάποιος ξένος, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε. Ένα τελευταίο, σου πω τελευταίο που είναι, έχει σχέση φυσικά με αυτό. Αυτό που πέρασαν, ποιος το έκανε στην. Πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη να παίξουμε στο ματς, δηλαδή γενικά και στα δύο, έβλεπες ότι και άκουγες, είχαν πει και οι ίδιοι παίκτες, τους δείξανε και τους δώσανε να καταλάβουν τι 100%. Σημαίνει αυτό το ματς για μας. 100%. Το είχε πει και ο Γκαρσία, το είπε και ο Μουσλίμοβιτς. Ακριβώς. Έγινε, φίλε, εκπαίδευση. Γι' αυτό και πέρασες αέρα από τους Τούρκους. Ακριβώς. Αέρα γιατί έτσι, σαν φύλαθη και σαν ομάδα και σαν τα πάντα. Να πω το εξής, Κωνσταντίνε. Το αυτό. Ωραία είναι τα εργομετρικά, τα ακριβά μηχανήματα, φυσικά. Ωραία είναι τα καινούργια αποδυτήρια, οι γιατροί, τα μηχανήματα πλέον είναι, φίλε, τόσο εξουρουνισμένα, χαιρόμαστε γι' αυτό. Όμως πέρα από την τεχνολογία, πέρα από τα μοντέρνα μηχανήματα, πέρα από τα αυτόματα, από τα 1002, δεν ξέρω, ιατρικά, έτσι αλλιώς. Εδώ τώρα φοράνε αυτό το πράγμα που είναι σαν φανελάκι κοντό και μετράνε σφιγμούς, πόσα χιλιόμετρα τρέχει ο παίκτης, τα πάντα. Πέρα από αυτό υπάρχει το συνέστημα. Ενημερώστε. Και αυτή η ομάδα έχει τόσο συνέστημα μέσα. Είναι ο πυρήνας της. Αυτό. Βάλ το αυτό μέσα στο παιχνίδι. Με αυτό λοιπόν, που θα... ένα 20% ποτέ έχει ο κόσμος. Ένα 30%. Με αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανένας να μας φτάσει και να μας ακουμπήσει. Κανένας. Αυτό νιώθω εγώ. Okay. Όλα καλά. Γεια σου Καραγιάννη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Συζητάμε σήμερα μόνο για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνεις κάπου να ξέρεις την ιστορία. Okay, ο άλλος σου πει ο ξένος που έρχεται από τη Βραζιλία ή από την Ουκρανία ή από οπουδήποτε. Τακ, όλες οι ομάδες είναι ιστορικές. Δεκτό. Δεν θα ακούς κανένα να δει η ομάδα μου είναι ανιστόρητη, η ομάδα μου είναι ασήμαντη. Πουθενά. Εδώ όμως υπάρχει τεράστιο υπόβαθρο. Δημιουργήθηκε μια ομάδα μέσα από τον πόνο, μέσα από τον ξεριζωμό. Δεν μαζεύτηκαν 10 τύποι που, οι οποίοι ποποβαρούσαν, ας πούμε, βλέποντας τον ήλιο σε ένα ωραίο γήπεδο γκολφ και είπαν δεν κάνουμε μια ομάδα έτσι να παίζουμε, να κάνουμε το χαβαλέ μας. Δεν βγήκε μέσα από καλοπέραση, δεν βγήκε μέσα από βαρεμάρα ή από μια χλειδί και μια καλοπέραση. Ξεπίδησε, γεννήθηκε μέσα από πόνο. Μέσα από πόνο που ο αρχικός πόνος για τον ξεριζωμό, ο λιγμός, το κλάμα για τις αλυσμόνητες πατρίδες, μπολιάστηκε με περιστατικά, με τραγικά περιστατικά, όπως είναι αυτό το οποίο θυμόμαστε κάθε μέρα τέτοιο χρόνο και ήρθε να δέσει ακόμα περισσότερο, να γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο το συναίσθημα. Για τα παιδιά αυτά που έφυγαν νωρίς. Δύο λοιπόν είναι τα συμπεράσματα. Δύο λοιπόν, κρατήστε δύο κουβέντες από αυτά που είπαμε σήμερα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές ακόμα, να βγάλουμε 2-3 γραμμές ακόμα. 2310-287-888. Δύο λοιπόν είναι τα πράγματα που θέλουμε να κρατήσετε. Ένα, βρείτε έναν τρόπο σήμερα
αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα από τη σκέψη σας σε αυτά τα παιδιά και είτε πιστεύετε στο Θεό είτε δεν πιστεύετε, είτε σε όποιο Θεό εσείς πιστεύετε. Μπείτε σε ένα εκκλησάκι, ανάψτε ένα κερί στη μνήμη αυτών των παιδιών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είπαμε. Τα παιδιά που είναι χρόνια στην ομάδα και νιώθουν ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Δημητράκης ο Πέλκας, που έχει αδικήσει θεωρώ τον εαυτό του μέχρι τώρα σε σχέση με το ταλέντο του και περιμένουμε πράγματα από αυτόν, αλλά αυτά είναι είπαμε μιας άλλης μέρας. Απλά ο τρόπος που μιλάει για το περιβραχιόνιο και την αξία που έχει δείχνει ότι νιώθει, ότι νιώθει ΠΑΟΚ, ξέρει, γνωρίζει. Ο Μαλεζάς το ίδιο, στη φωτογραφία από το Σοχρού Σαράτσογλου, αν ανοίξει το πλάνο, γιατί υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις κομμένη η φωτογραφία και είναι μόνο ο Μουσλίμοβιτς με το λάβαρο υψωμένο στη γενέτειρα και δίπλα του είναι ο Γκαρσία με συγκρονές γροθιές. Λίγο πιο πίσω είναι ο Μαλεζάς. Ήταν εκεί ο Στέλιος. Αυτά τα δυο λοιπόν παιδιά, και χρησιμοποιώ αυτούς τους δύο γιατί ο Κλάους που ένιωθε και αυτός έφυγε, γιατί οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς είναι πλέον μια μειοψηφία στην ομάδα. Ας πιάσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά, αυτά τα δυο παιδιά που είναι και σοβαρά παιδιά, που θεωρώ ότι γνωρίζουν, νιώθουν, το ξαναλέω, ας τους βάλουν σήμερα σε αυτή τη διαδικασία τους ξένους. Ελάτε λίγο να σας πούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ελάτε λίγο να σας πούμε τι είναι αυτή η ημερομηνία. Στη φανέλα που τη βγάζετε και τη φοράτε, ελάτε λίγο να σας πούμε δύο πραγματάκια. Πόσο μπορεί κάποιος να φτάσει μακριά, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος από την αγάπη του για την ομάδα. Ποιο είναι το σύνορο, υπάρχει σύνορο, υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από τη ζωή? Τα παιδιά αυτά, το ξαναλέω, δεν βρέθηκαν εκεί, βγήκαν ένα περίπατο και okay. Υπήρχε λόγος που ταξίδεψαν, έφυγαν από τα σπίτια τους και γύριζαν ξημερώματα. Ήταν κάπου, για κάποιο σκοπό. Και όχι μόνο εκείνη τη μέρα, δεν έτυχε να είναι. Αποτελούσε, παρότι μικρά παιδιά όλα τους, ακούσετε τις ηλικίες, αποτελούσε ήδη ένα απόσπαστο μέρος της ζωής τους. Είχαν επιλέξει να αγαπούν, να ακολουθούν αυτή την ομάδα, με όλο τους το είναι. Ας καθίσουν λοιπόν να εξηγήσουν στον κάθε έναν, από όπου και είναι, Κροάτης είναι, Ουκρανός είναι, Βραζιλιάνος είναι, Σέρβος είναι, οτιδήποτε. Ελάτε εδώ, παιδιά, θέλουμε σήμερα να σας πούμε 5 κουβέντες. Εμείς μεταξύ μας. Βάλε και τους μεταφραστές δίπλα. Και ενημερώστε τους. Αυτή τη φανέλα που εμείς πολλές φορές δεν τη ματώνουμε, παιδιά, κάποιοι τη μάτωσαν κυριολεκτικά. Υπάρχουν φωτογραφίες με τα ματωμένα κασκόλ. Κάποιοι τη μάτωσαν και όχι μόνο τη μάτωσαν, θυσίασαν τη ζωή τους από την αγάπη τους για αυτήν. Έφυγαν. Και δεν πρόλαβαν ούτε να γεράσουν, ούτε να ζήσουν πράγματα. Ας δείξουμε κι εμείς λοιπόν ότι αναγνωρίζουμε τη δική τους θυσία. Ας μπούμε με πάθος μέσα να υπερασπιστούμε αυτή τη φανέλα. Πάμε στις γραμμές γιατί μακρηγόρησε. Καλημέρα, ναι. Σας ακούμε. Σε εσάς μιλάμε, καλημέρα σας. Πέσαμε. 2310-287-888. Εγώ φταίω γιατί αμέλησα με τις γραμμές. Ο Παναγιώτης Τίλης λέει τα αδέλφια ζούνε, 4-10-99. Λοιπόν, σήμερα και όλα τα ποσταρίσματα στο group, στην ομάδα, στο Facebook. Αυτός είναι. Ο χρόνος δεν προσπερνάει, σταματά. Η μοίρα που ορίζει τις τύχες μας δεν είναι πάντα δίκαιη. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχεις βάλει, Χρύσα μου, και στο site μας, στο zoomusu.gr. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Κώστα, τι γίνεται? Γεια σου Παναγιώτη μου. Σε ακούω. Τα αδέρφια ζούνε. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, έχεις πολύ κακή σύνδεση. Δεν μπορώ να σε ακούσω καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Έχεις κακή σύνδεση. Ακούσαμε αυτό που έπρεπε. Ο Σπύρος ο Φαγωγέννης, 4-10-99, 4-10-2017, αθάνατη στην καρδιά μας, αθάνατη στη μνήμη μας. Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα. 4-10-99. Πάμε στις γραμμές, προσπαθώ
στις φίνες ενδιάμεσα να διαβάσω και τα μηνύματα που έρχονται. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λατομείο. Έλα Λατομείο, έλα φίλε μου, έλα. Θα ήθελα να μιλήσω για εμάς που κάνουμε ένα δύσκολο επάγγελμα και κάθε μέρα που βρισκόμαστε στους δρόμους που ίσως μπορεί να μην γυρίσουμε πίσω στο σπίτι να δούμε τα παιδάκια μας. Να σφίξουμε στην αγκαλιά τη γυναίκα μας. Ζήστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, δευτερόλεπτο. Τα άτομα αυτά που φύγανε, φύγανε άδικα. Και κάθε μέρα βρίσκονται στην ίδια τη θέση με αυτά τα παιδιά άτομα που φεύγουν. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ σκέφτομαι, εντάξει, μέσα στη βαβούρα, στη δουλειά, τρέξε, δούλεψε, κάνε, ράνε. Ξεχνάμε το νόημα της ζωής. Ακριβώς, όπως το λες. Γι' αυτό λέμε, ζήστε την κάθε στιγμή με τους ανθρώπους σας. Ζήστε την κάθε στιγμή. Αυτό που λέμε κάθε μέρα. Γιατί δεν ξέρεις. Τα λόγια μου είναι, πιστεύω, ευαίσθητα. Πολλές φορές γυρίζω στο σπίτι, μαλώνω με τα παιδιά, δεν κάθονται καλά, δεν ακούν. Εντάξει, αυτό όλοι μας το λέμε. Αλλά αυτές οι στιγμές είναι που το ξανασκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι γιατί να το μαλώσεις. Και ίσως πιστεύω φταίει η κατάσταση της χώρας που κάποια πράγματα τα ξεχνάμε. Αλλά κάτι τέτοια γεγονότα, θλιβερά, μας κάνουν πιο ευαίσθητους. Εντάξει, δεν ξεχνάμε τον κόσμο που έχει φύγει. Απλά ερχόμαστε σε ευαισθησία. Τώρα σήμερα με όλους τους ακροατές που έχω ακούσει, θα είμαι πιο μαλακός και με τα παιδιά. Εντάξει, όχι ότι κάθε μέρα μαλώνουμε. Είναι οι εντάσεις, το άγχος στην καθημερινότητα. Η ένταση, ναι. Είναι φυσιολογική. Η ένταση που κάθε μέρα προσπαθείς να πας να βγάλεις το ψωμί σου. Δεν θα είσαι στη δουλειά, θα πας άλλη δουλειά, θα βρεις, δεν θα βρεις. Αυτό είναι... Μας έχει παρασύρει αυτό το πράγμα. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Να είσαι καλά, αλλά το μείω. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ. Λοιπόν, τελειώνουμε. Να είστε βέβαιοι ότι και οι υπόλοιπες εκπομπές σήμερα θα ασχοληθούν. Φυσικά, εννοείται. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εμείς αυτό, σε αυτό το δίωρό μας, αυτό θέλουμε να σας πούμε. Αυτό θέλουμε σήμερα να κάνουμε. Να θυμηθούμε τα παιδιά και να τα θυμόμαστε όλες τις ημέρες. Όλες τις ημέρες. Αφιερώστε σήμερα τη σκέψη σας για πολύ λίγο. Μπείτε, ανάψτε ένα κερί. Το ξαναλέω. Και εσείς που ακούτε την εκπομπή, παίκτες του ΠΑΟΚ ή που ακούνε φίλοι σας ή γνωστοί σας. Λοιπόν, μιλήστε λίγο στους ξένους για αυτό που συνέβη σαν σήμερα το 1999. Και να το πούμε και έτσι πολύ απλά. Παίξτε και για αυτά τα παιδιά από εδώ και πέρα. Κανένας δεν θα σας κατηγορήσει αν χάσετε ένα παιχνίδι και έχετε δώσει όλη σας την ψυχή. Βγάλτε όμως πάθος. Βγάλτε ψυχή, βγάλτε τρέλα. Βγάλτε αυταπάρνηση. Να βλέπουμε σπίθες στα μάτια. Να βλέπουμε φλόγα. Σε κάθε σας βήμα. Σε κάθε σας διεκδίκηση. Παίξτε και για αυτά τα παιδιά. Κάντε το αυτό. Δεν σας λείπει τίποτα απολύτως. Είστε σε μια κατάσταση ευλογημένη. Το ότι είστε εδώ στον ΠΑΟΚ του Ιβά Σαββίδη αυτό το διάστημα, κάντε το. Και ισχύει και για τον προπονητή φυσικά. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Γιατί πάντοτε όταν μεσολαβεί διάστημα χωρίς αγώνα, η γκρίνια ή η χαρά κρατάει 15 μέρες. Και αν καθίσετε στα τραπέζια, δεν ακούς τίποτα άλλο αυτές τις μέρες. Μπορεί, δεν μπορεί ο Λουτσέσκου, γιατί δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ. Τι θα γίνει με τον Κούγια, τι θα γίνει με την διαιτησία, τι θα γίνει, θα μπορέσει η ομάδα να συνέλθει, πώς θα παίξουμε τη Λαμία, πώς θα πάμε στο Καραϊσκάκης. Αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα. Σήμερα τραβήξτε μια γραμμή, ας σκεφτούμε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στη σημερινή μέρα. Αφήστε τα άλλα, αφήστε τα. Ας σκεφτούμε τα παιδιά αυτά σήμερα. Ας σκεφτούμε τα παιδιά αυτά. Φτάνω στο τέλος. Να πω μόνο επιγραμματικά τους χορηγούς. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα. Σήμερα ήταν η μέρα περίεργη και δεν ήθελα να τη γεμίσω με αναφορές.
Καλό είναι ο χορηγός μας. Μπείτε στο καλόε.gr να ενημερωθείτε. Σύμφωνα και με κλινικές μελέτες, μέχρι και στο αρχικό στάδιο του Αλτσχάιμερ υπάρχει ευεργετική δράση από την αλόη. Κατευθείαν από την Κρήτη, από τον αγρότη, στα φαρμακεία. Καλόε.gr. Μπείτε και ενημερωθείτε. Θα σας πω πολλά περισσότερα από αύριο που θα δίνουμε και δώρο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Φυσικά, χορηγός δεύτερης ώρας, Tenda Home, τα αδέρφια, μάλλον ο μπαμπάς και ο γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρίας και εννοείται Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, χορηγή της δεύτερης ώρας, με υπέροχες γεύσεις. Θα φύγουμε με το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε, εννοείται. Σας φιλώ, αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε.